Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Εδώ είμαστε κι εμείς. Μετά το Καμόρα ακολουθεί Ραυτόπουλος. Ο οποίος την Πέμπτη έχει το φίλο του εδώ πέρα, το Στέφανο, ο οποίος έκανε σπάνινγκ σήμερα. Όχι καλά. Πολύ ωραία πράγματα. Μπιτζίμ σπάνινγκ. Μπιτζίμ σπάνινγκ. Έπαιξε με ξυλάρα. Δεν έχει ξυλάρα, αύριο έχει το πρωί ξύλο. Σήμερα έχει. Και αύριο σπάνινγκ. Ωραία. Νομίζω ότι είναι η καλή προπόνηση βέβαια. Τώρα... Τελικά για όλα αυτά ο Πάοκ τελικά, έτσι. Ε. Εσείς Αριανοί το λέτε. Ποιοι Αριανοί το λέμε. Έλα, εντάξει, για όλα αυτά είναι τα λεφτά. Ήρθε ο Μητσοτάκης τώρα εδώ. Επειδή ήρθε ο Μητσοτάκης. Ε, Μπιτζίμ. Δεν το κάνω εγώ το Μητσοτάκη. Θέλω το τράκι, τράκι. Έλα εδώ, τράκι. Έχει το Πούγκουρα τώρα, θα έρθει ο Πούγκουρα. Τι το κάνει για Πούγκουρα, βρε. Ο καινούριο ιδιοκτήτη του Άρη. Ποιον Πούγκουρα, βρε. Αριανή. Εγώ το Πούγκουρα που ξέρω που έπαιζε στο καφέ το τέτοιο που έπαιζε. Με την. Κωνσταντίνου και Ελένη Πούγκουρα. Δεν ξέρω, Κούκουρα, πώ λέγεται ο άνθρωπο. Ο οποίο να πούμε. Έχει αυτό. Πολλά. Ναι, θα το πω Παπαδανοσάκη, τι δουλειά κάνει, μη σε νοιάζει, αρέ. Αυτό έχει κανονικά λεφτά. Τι έχει. Πολλά λεφτά. Σίγουρα πράγματα. Έχει ιστορίε, κόλπα. Έχει χρήμα. Τα παιδιά του λένε ρε μπαμπά, μην έρθει στην Βρωμοελλάδα, λέει και. Κάνει καμιά επένδυση και σε φάει τα, καταρχήν, τα μισά λεφτά. Ο Ουκρανό που λένε ένα στην Ουκρανία που κάνει business ο Ουκρανό. Μπούγκουρα, έλα τώρα πάρει τον Άρη και εγώ ξέρω την πόρτα φιλοκυρδό. Θα ρίχνω κλουτσιέ όποιο πάει να σε φάει καρτζιλίκι. Τώρα έλα. Τζάμπα εσύ θα πάει. Τζάμπα θα πάω. Θα σε φάνε λάχανο. Ποιο θα με φάει λάχανο, ρε. Πλάκα κάνει. Ποιο λάχανο θα φάνε με ένα λάχανο. Λοιπόν, Παντελή Μπούρμπουρα. Θα μοιράζω εγώ καρτζιλίκι όποιο θέλει, αλλά μόνο για το καλό του Άρη. Πάμε. Γνώριζε την αγάπη του Έλληνε επιχειρηματία για το ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπο αυτό του Άρη γνώριζε όμω και ότι ο ιδιοκτήτη τη GFest σκοπεύει τα επόμενα χρόνια, μετά τα 63 του δηλαδή, εκτό από την Ουκρανία που δραστηριοποιείται, να επενδύσει και στην Ελλάδα. Είναι περίπτωση, ας πούμε. Μ' αρέσει η Ουκρανία. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει σαν χώρα. Λοιπόν, η πρώτη επαφή έγινε τηλεφωνικά πριν ένα μήνα και πήγε καλά. Ανέλπιστα καλά. Ναι. Ο κύριο Μπούμπουρα όμω άκουσε με προσοχή την πρόταση να ασχοληθεί με το ελληνικό ποδόσφαιρο μέσω του Άρη. Ενώ ο κομιστής της πρότασης έμεινε έκπληκτος από τις γνώσεις που είχε ο Έλληνας επιχειρηματίας, όχι μόνο για τον Άρη, αλλά γενικότερα για τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα, λέει, άκουγε και Ραπτόπουλος το 12-2. Σε παρακαλώ, Ουκρανός είσαι. Ναι. Κάνεις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Τόσο πολύ. Κούκουρα, έλα στο θρόνο σου και φέρει και τον παλέτο μαζί από την Ουκρανία. Συμφώνησαν όμως ότι θα ήταν καλύτερα να τα συζητήσουν από κοντά, γι' αυτό και ο Έλληνας επιχειρηματίας, που ήταν χορηγός της ελληνικής αποστολής στο Κίεβο για το διαγωνισμό της Βουρογίζιων, πώς τη λένε. Ναι, Βρουχομπούλο. Προσκάλεσε τον άνθρωπο που του μιλούσε για τον Άρη να βρεθεί στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας τη μέρα που ο κύριος Μπούμπουρας παρέθεσε το επίσημο γεύμα την παρεσμένη Τετάρτη. Βλέπω το Σαουρίδη και τον Γκόντι να παίρνουν το αεροπλάνο και να έρχονται πίσω. Α, μα μη τώρα μπορεί να στο έλεγα. Πάρε το Σαουρίδη, κάτσε. Δεν μου λες. το γεύμα θα έχει στο Καραβασίλη εκεί πάνω. Στον Καραβόμιλο. Στον Καραβόμιλο, στον Καραβασίλη εκεί. Λοιπόν, εγώ μίλησα με τον Καρυπίδη. Και τι σου είπε. Αυτές είναι βλακίες του αυτού, λέει. Καρυπίδη, κάτσε καλά και πάρε τα κανονικά λεφτά. Μη ζητήσει κανένα δεκάρικο. Περίμενε, ρε. Αυτές είναι βλακίες του Καρελάκη, λέει. Μην πιστεύει τίποτα. Πλάκα. Λογικά. Πες μου ότι. Εγώ λέει βρέθηκα, λέει, με αυτόν. Και τι μιλούσα για την Καλομήρα, για την Eurovision. Λέω, και τι μιλήσατε, τι είπατε, α πούμε, κτλ. Μίλησα, λέει, για θέματα πλην ποδοσφαίρου. Σου λέω την αλήθεια. Δεν κάνω εγώ. Δεν μίλησα, λέει, για άρκετα. Φάει χιόρι, πιέζει νερό. Ε, τι φάει χιόρι πια. Ε, φάει χιόρι πια σιδηρό. Τρέχα να πιάσει το ξυμπόλιτο να πάρει τα άλλα λόγια, ο ίδιο ο Καρυπίδης με τον Μπούγκουρα δεν μίλησε για Άρη. Μπορεί να μίλησαν για παλέτε, μπορεί να μίλησαν για γυναίκε, μπορεί να μίλησαν για αυτοκίνητα, μπορεί να μίλησαν για τι Πόρσε, μπορεί να μίλησαν για την Eurovision, μπορεί να μίλησαν για σούπερ μάρκετ, μπορεί να μίλησαν δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, ο Ουκρανός θέλει να πάρει και του Καρυπίδη στην Ουκρανία τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θέλει να φύγει ο Καρυπίδη τώρα. Εγώ βλέπω. Ο Καρυπίδη. Ναι. Για να μιλάει με τον Ουκρανό. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Ο Καρυπίδης, εγώ μπορώ να σου πω ότι το συμπαθώ. Του συμπαθείς. Σε πήγε από τη Γάμα Εθνική στη Β' ναι. Και σε έκανε πρωταγωνιστή στη Β' Εθνική. Τώρα, μικρή ομάδα είσαι, έπεσε στα παμαθά. Τώρα, κάτσε να μαλώσω εγώ με σένα, δεν γίνεται, παίξε παρακάτω. Πλακώσεις. Ναι, αλλά, δεν γίνεται, ναι. Γι' αυτό συνέχιζε τώρα. Συνεχίζω. Με τον Καρυπίδη, με έφαγε στην ψυχιά. Μια μικρή ομάδα όπως είναι ο Άρης πλέον. Ναι. Την έβγαλε τρίτη ο Καρυπίδης. Εντάξει, δεν πέτυχε στις μεταγραφές πολύ καλά κτλ. Οι προπονητές, οι τακτικές ιστορίες και όλα αυτά έμεινε λίγο πίσω. Οι άλλοι είχαν περισσότερο ρευστό, να πούμε. Είχαν και περισσότερες φιλίες. Τα ξέρεις καλά. Είπαν... Έχουν περισσότερο ρευστό. Τα υπόλοιπα είναι κουτουρού. Κτλ. Ο Άρης λοιπόν σε αυτή τη ζωή, όταν δεν έχεις πολλά λεφτά, τι είσαι. Φουκαράς. Όταν δεν έχεις πολλά λεφτά, τι είσαι. Δακτυλοδεικτούμενος αρνητικά. Περπατάς με τον Κόρτομπα στη γειτονιά, λέει Κόρτομπα έχει του γρατζονισμένου κτλ. Για να εμφανιστείς με καμιά BMW 320 κουπέ, σου λέω εγώ. Δεν σου λέω εγώ για μένα. Εγώ βαστιλέ το μήνυμα μέσα. Τι θα πούνε. Την κουφάλα. Τι θα. Ποιο τα τάδωσε.
που τα πήρε. Καρά Παπαστάδο ή ο Ιβάν. Ιβάν. Πολλά πολύ γέννη προ τον Μπάγκραπτο. Τώρα να με δουν εμένα τον άλλο μήνα με μια 320 κουπέ. Σε ποιο άρμα θα σε πούν πήγε και ο Δήμαρχο. Εβουφάλα. Καταρχήν θα την κρατσουνίσουν την πρώτη μέρα. Ναι. Τη δεύτερη μέρα τη πάω στο Αβανάκι. Θα πάω και στη Τούμπα να κάνει καμιά περιγραφή τελείωση. Θα την κάψω. Καθάρισε. Την έκαψα τελείωση. Δεν γλιτώνει εγώ. Λε και μπεμβέ τώρα μούτρα για μπεμβέ. Τη μέσα κάτσε κάτω. 320 γιόλα. Στα πάλι είναι ταυτοκόλλητε οι 320. Ναι, ναι, σου λέω. Σου λέω. Λοιπόν. Και σε 320 θα έχει μέσα τη δέσμο. Θα έχει την Ουκρανία. 320 θα έρθει με την Ουκρανία εδώ. Βέβαια, τι θα έρθει. Και δεν θα έρθει με παίξεγγε. Λοιπόν, σήμερα ήμουνα με τον Τρούλιν και τον Μπουγάτσα. Τρούλιν και Μπουγάτσα. Και εγώ γιατί δεν ήμουν εδώ. Έκανα τάμα στην Παναγία τη Τίνου. Τη Παναγία τη Τίνου. Λέω τι, δυο τάματα έκανα. Και τι έγινε. Ο Μπουγάτσης τι έκανε. Το ένα θα πιάσει, λες. Το ένα είπα να έρθει χορηγός στον Άρη. Χορηγός στον Άρη. Και ήρθε. Πήγα στο Εσκομπάρ και τους βρήκα εκεί πέρα. Κλαίγαν τη μοίρα τους οι Αριανοί. Όλο τον μπαρ Αριανοί κλαίγαν τη μοίρα τους. Το άλλο ήταν να ξεκουμπιστεί ο Σαββίδη και ο γιο του! Πού να πάει, ρε φίλε. Λέω πού να πάει, ρε. Να πάω στο διάλο! Άρχισε να φωνάζει. Και έκανε πώ πάνε γονιπετοί στην Παναγία. Υπερπαθούσε στο πεζοδρόμιο έτσι. Τρελάτε. Μπουγάτσα, ρε φίλε. Ο Μπουγάτσα. Τρελάτε, ναι. Πήγαινε έτσι γονατιστό. Όχι, ρε φίλε, κάτι ρε Μπουγάτσα, γιατί δεν. Το ένα πιάνει. Το ένα ζάχο πιάνει, ζάχο. Το ένα πιάνει, ζάχο πιάνει. Τι πιάνει τώρα. Το άλλο δεν πιάνει όμω. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε εδώ μια παρέα. Τι παρέα, μου. Παντρεύεται αυτό την Κυριακή. Ποιο την κάτι. Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κώστα. Παντρεύεται. Και αντί για bachelor party, τι ήρθαν οι λύθοι να δουν τι ερυθρέ ταξιαρχίε. Πόσο βλάκε μπορεί να είναι. Μα του τα παναρέει. Τι του τα παναρέει. Καλά, τι να πάτε στα βουνά. Ο Νίκο είναι ο ανηματέρ. Ο οποίο τον γνώρισα εγώ στο ξενοδοχείο. Τι Ισαουράλδη είναι αυτό εδώ πέρα. Ισαουράλδη, κατά ο ανηματέρ είναι. Το γνώρισα εγώ στο ξενοδοχείο που την πέσανε οι παοξίδες στο. Τα μάχνουρε μια στο. Ανηματέρ, τρακτέρ. Στο Πόρτο Παλά, θα πούμε. Εκεί στο φίλο μου τον Μαμαόμορφο. Λοιπόν. Τι το κόκκινο ρε παιδιά. Τι ψεύτης είναι ρε. Μας φωνάζει. Μας φωνάζει κάποια στιγμή. Μπορεί να τα σήμερα, μπορεί να τα πριν ένα χρόνο, πριν τώρα το θυμήθηκα. Πες το. Μας φωνάζει ο Ανδρώνης, λέει την τάδε μέρα, λέει, έχει μια καταγγελία ενός ακροατή ότι κάποιος από εσάς τους δυο μίλησε απρεπώς. Oh. Λέει μια ημερομηνία δυο μήνες πριν, ας πούμε, κάποια στιγμή. Ψάξε και τι λέει ο κόκκινος. Εγώ ήμουν στο νοσοκομείο και τη μέρα είχα τον μπαμπά μου. Πού θυμάσαι ρε κόκκινε, του λέω. Εκεί τη μέρα. Δυο μήνες πριν. Βάζω την εκπομπή, ξεκινάει ο κόκκινος την εκπομπή σε εκεί την ημερομηνία. Να σου δώσω ένα μπάτσο, λέω ρε, μαγουλήθρα, χυρπανέ, του λέω, σε κάτσω κάτι σφαλιάρες. Κουρούμπαγλά να πούμε. Oh. Ρε το κόκκινο, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι κόκκινο είναι, ρε φίλε. Γρηγόρης, ρε. Μια χαρά είσαι, ρε. Γρηγόρης. Ήταν έγκλημα για τον Ηρακλή. Τι έγκλημα ήταν. Πληρώθηκε, λέει ο Πουρτουλίδης. Πώς πληρώθηκε ο Πουρτουλίδης. Αφού πληρώθηκε. Δεν βγαίνει κότα ο Πουρτουλίδης να μιλήσει, δεν με φωνάξανε. Α, είπα, λέει, στα έγγραφα, στα έγγραφα είναι πληρωμένος. Τώρα ο Κομπότης λέει που φιλήθηκε από αυτό, γιατί. Χρεώθηκε, λέει, θα πάρω το χτυπήσω. Ο Κομπότη, η μάνα ξέρει τι δουλειά κάνει ο Κομπότης. Βέβαια, βέβαια, ο Κομπότης ξέρει. Ό,τι πει ο Μπρούτος. Έτσι. Ό,τι πει ο Μπρούτος κάνει ο Κομπότης. Και ποιον έχει κουμπάρο ο Κομπότης. Τον Γκαγκάτση. Τον Γκαγκάτση, τον Βασίλη. Μια χαρά. Και ξέρει ο Γκαγκάτση. Ο Βασίλης. Ναι. Πού πας να σωθείς, ρε Ηρακλή. Ας το, δεν τελείωσε η δουλειά. Και τι έκανες, είσαι αδύνατος, θες να είσαι αυτόνομος. Ναι. Δεν θες φιλίες και δημιουργείς και έχθρες. Βγάζει και πάνω στα Ρώσια. Με συνοπτικές διαδικασίες. Και αυτοί οι παοξίδες. Δημόνιο Μούσης. Άκου τώρα. Και αυτοί οι παοξίδες μου θυμίζουν κάτι. Τύπους οι οποίοι, ας πούμε, κύριε, σας παρακαλώ πολύ, μελερώσατε το σακάκι. Ναι, μωρέ για αυτοί. Καλά, ρε παοξίδες. Δηλαδή το DNA του παοξί πάει κατά διάολου. Γιατί το λέω αυτό. Βάζει γκολ offside στο τελικό, λέει καλά, εξηγήθηκα. Πάει, κάνει ο Ήβιτς να πέφτει κάτω με το κουτάκι, καλά, εξηγήθηκα. Καλά έκανες. Ε? Ναι. Μακεδονομάχος είμαι, ψηφίζω υπέρ του Λεβαδιακού, καλά εξηγήθηκα. Πάλι καλά έκανα. Θύμωσε, λέει, που του βρίσανε τη μάνα. Τις μάνες που έχουν πηδήξει οι παοξίδες στα λόγια μέσα στην Τούμπα, ναι. Δηλαδή αν δεν φορούσαν προφυλακτικό, έπρεπε η υγεία από πόσα δισεκατομμύρια είμαστε. 6-7 είμαστε. Άλλοι τόσοι να είμαστε. 12-13 σίγουρα να είμαστε. 8. Πολύ πράγμα. Βέβαια. Και ο Λαμπριάκος έπρεπε η μάνα του να έχει κάνει ολόκληρη οικοδομή. Ναι. Βέβαια. Ποιο Λαμπριάκο καημένο, πω, πω. Και η πλάκα ποια είναι. Ότι αυτοί οι κατασκευαστές βίας, οι παοξίδες, που κάνανε λαό μέσα από τη βία, έτσι λένε ήδη. Τώρα έγιναν soft, μιλάνε και καθαρεύουσα. Ναι, θα σα πάψω τα δικαστήρια. Βρήσατε τη μαμά τη του. Τη μητέρα μας. Ναι.
Τη Μητρό. Δηλαδή είναι του Παντελάκη τη μάνα που τη βρίζετε εσείς. Του Πατατούδη τη μάνα που τη βρίζετε εσείς. Καλά, τότε ήταν αλλιώς τα πλησίδια. Ναι. Του Βουλινού τη μάνα που τη βρίζετε εσείς. Δηλαδή αυτό ο καημένο ο Βουλινό τι έπρεπε να σα κάνει, να πούμε. Ο Πατατούδη, ο Παντελάκη και οι υπόλοιποι παράγοντε. Τι, 7 τόμου μηνύσει τώρα. Πώ έγινε. Τι να σου πω. Πώ έγινε ο Πάοξη έτσι. Μια χαρά είναι ο Πάοξη. Σ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Για πες μου τώρα και μέσα. Φυσικά μ' αρέσει εμένα ο Πάοξη. Μπιτζίν Πάοξ. Μπιτζίν Πάοξ. Γιατί. Γιατί πλέον πα έξω από την τούμπα και δεν φοβάσαι με φά καμιά μπάλα μαντίο στο κεφάλι. Θα φά κανένα κραγιόν. Θα φά κραγιόν. Κανένα κραγιόν. Καμιά σερβιέτα θα φά τώρα. Ωραία πράγματα. Μπαίνει μέσα, λε ωραία από το εισιτήριό μα, θα δούμε στη τούμπα ωραία πράγματα. Βγαίνουν σέλφι, δεν τι είδε πώ κάθονται στη σέλφι. Κάνουν και τρώνε. Περνά και με άλλη μπλούζα, άλλη ομάδα. Όπου δεν περνά τώρα εκεί πέρα. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Άντε ρε, κοιτάξτε που ήρθε η Λαμία. 1700 άτομα ήσασταν και σα έκανε πλάκα. Όχι 1700. Όχι 1700, 1200 ήταν, του μέτρησα εγώ. Πώ ήσασταν. 1200 άτομα είχε. 1200 άτομα. Ε, ήταν εκεί τα παιδιά εκεί στη Τρία να πούμε βαρόσα. Και εσεί αλλάξατε το DNA. Βαρόσα από εκεί, βαρόσα. Και εσεί αλλάξατε το DNA σα, Αριανή. Όλοι αλλάξαν το DNA. Από εκεί που θέλατε. Οι κομμουνιστές του εργοστάσιο να το λειτουργήσετε μόνοι. Άστα τα κομμουνιστικά με πάτε τώρα, εμένα τώρα. Δεν είναι κομμουνιστικά εκεί. Θα πέρα. Πάτε τώρα αρθεί το αεροδρόμιο του Πούγκουρα να πούμε. 10.000 αργεντινοί. Θα πέφτει ο μπουγάτσα και θα σέρνετε να πούμε. Αυτό ο Πούγκουρα πρώτα θα εξεταστεί πάρα αυτά. Ποιο θα εξεταστεί. Θα εξεταστεί, από τον μπουγάτσα ο Πούγκουρα. Ξέρει τι ωραία. Να έχει από τη μια ομάδα τον Ιβάν. Ωραία. Απ' την άλλη να έρθει ο Πούγκουρας. Τώρα αρχίζουν να μαλώνουν αυτοί εκεί πέρα. Το χρήμα να ρέει άφθονο. Τι ωραία. Πόσες θέσεις εργασίας. Ημέν. Ποιος. Πόσες θέσεις εργασίας ιδέ. Ψυχά. Καθαρισμό γηπέδων. Ούτε ένας από εμάς. Σεκιουριτάδες. Τίποτα ένα άλλο. Άστο, μην το ψάχνεις. Διραρίες ημέν. Όλα στα χαρτιά. Security ιδέ. Σιγά σιγά. Με πλάκα κάνεις. Τόσα άνεργα παιδιά. Φλωμώσαμε στο χρήμα, ρε. Κάτσε, ρε. Περίμενε. Φλωμώσαμε. Κάτσε, πάρουμε, θα αγοράσουμε και σπίτια σε λίγο. Ναι. Έχεις βγάλει εσύ δουλειές, έβγαλες επενδύσεις, Πούγκουρα, Σαβίδης. Πού είναι, ρε, δουλειές. Πού είναι οι δουλειές! Γιατί ο Σαβίδης δεν. Πού είναι! Τι δεν έκανε. Εκεί το Μακεδονία Παλάς ακόμα τσιμέντα και αλφάδια έχουν εκεί πέρα. 42 χρόνια. Τιτανικό να χτίσαν καράβια, το φτιάχνανε εκεί πέρα. Εγώ έκανα εκδήλωση εκεί, ήταν ανοιχτό. Ήταν ανηματέρ στην εκδήλωση. Τι έκανε? Δούλευε κανονικά. Είναι ανηματέρ. Ο Νίκος είναι ανηματέρ. Πληρώθηκε. Όλα, όλα. Πούντα. Πλάκα κάνει. Κάντα μαρούλια όξο. Όλα καλά. Σαβίδης. Κομμουνιστικά λεφτά πήρε. Ρώσικα. Λίρα 100 ενό Σαβίδη. Ρούβλια. Πλάκα κάνει. Δουλεύει κανένα φίλο εκεί πέρα. Λέγε. Βγήκαν καινούργιες θέσεις εργασίας. Βγήκαν οι κουκυρές εκεί πέρα, καθαρίστρες, μαγείρισες. Είδα μια χαρά όλους. Ε? Μια χαρά τους είδα όλους. Δεν ματέρα εκεί τραχτέρ, πώς είναι το βάλε το Ισαουράντε το θέλω. Και τώρα βγαίνουν οι Ηρακλήδεις, φωνάζουν ο Πάοκ, ανακοινώσεις, ο Άρης ανακοινώσει κτλ. Ούτε εγώ ούτε ο Ηρακλήδης πρέπει να φωνάζουμε. Ναι. Σκουτουρού φωνάζουμε, τι φωνάζουμε τώρα. Εσύ θα με πεις. Εγώ τι να σου πω. Αυτά είναι απλά τα πράγματα. Δεν θα φωνάζεις, δεν έχεις λεφτά, δεν φωνάζεις. Δεν έχεις δύναμη, δεν φωνάζεις. Το μάγκα δεν το κάνεις. Ναι. Με ξένο κόλο, το διντίτ δεν θα τον κάνει. Δηλαδή αυτά είναι παραμυθάκια. Το γκέι όπως λένε στην καθαρέβουσα. Παραμυθάκια. Παραμυθάκια είναι αυτά. Παραμυθάκια δεν έχει δύναμη, δεν έχουν νιέσει. Ναι. Έτσι. Όπως κάνει ο Καμένος. Ήρθε λέει ο Ερντογάν, έφερε λέει 10 αεροπλάνα πέρσι στο Αιγαίο. Μόνο δηλώσεις. Και έτσι εγώ και αλλιώς εγώ, αφού δεν έχει βενζίνη, βρε να βάζει F16 να σηκωθεί στον τραχανά. Πού θα πα να πούμε. Άμα δεν υπάρχει δύναμη, κύριε Στο, Κωστάκι μου, δεν γίνεται τίποτα. Άρα καταλήγουμε. Στα λόγια, συγχωροχάρτια, άστο. Άρα καταλήγουμε στον νόμο του ισχυρού, άρα καταλήγουμε στη δύναμη, άρα καταλήγουμε στον καπιταλισμό. Έτσι. Άρα καταλήγουμε η Λαμία είναι πιο δυνατή. Η Λαμία μα πέρασε. Τι μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτό. Άντε, κάτσε κάτω, ρε Λαμία. Πού θε να πάω, θα πάω μέσα στον Όφη. Θα πάω και με ακουτί γλυκά. Θα πάω ρίξω και 3-4 μαρούλια. Μην πήγε κάτω με ποιον, με τον Νύχταρη και τον άλλον. Και δύο Big Bubble μα σημαίνει δεν έχει να δώσει. Καλά, ο Νύκταρης έγινε ρόμπα. Άσε με τώρα, εντάξει. Εγώ και έτσι και ο κουμπάρος μου, ο γιος αδερφός μου, ο θείος μου. Ο Νύκταρης έγινε ρόμπα ξεκούμπα. Άσε στην αχώρια τώρα. Δεν το να λέω να πούμε. Χάλασε το όνομά του στη νύχτα. Τσάπε ιστορίε για χάλασε το όνομα του Νύκταρη. Κάτσε Ηρακλή. Δηλαδή εκεί που λέγεσαι Ηρακλή Νύκταρη. Και είσαι στη νύχτα σε βάζει. Τώρα θα ακούσει Ηρακλή Νύκταρη. Ποιο είναι αυτό, ξέρω εγώ. Θα κάνει άλλο. Και πού θα καθαρίσω εγώ τώρα στο δάσκαλο. Ξέρω ο δάσκαλος. Ξέρω δάσκαλο. Το μου το έμαθα ο δάσκαλος. Ναι. Το δάσκαλο εγώ τον έφερα τα βράδια. Ναι. Μια μέρα που είναι στο δάσκαλο, ξέρεις τι αγριό πώς που είναι. Είναι, ναι. Είναι αγριό πώς. Είναι σίδερο παραθεμάτων. Είναι, ναι, δεν έχει. Μια μέρα το βλέπει ένα σε μια καφετέρια το δάσκαλο. Εσύ λέει δεν είσαι, λέει ο δάσκαλος λέει που είναι στο Ραπτόπουλο. Ναι. Τι κάνεις ρε δάσκαλο. Και του δίνει μια εδώ στο νόμο, ξέρω εγώ. Ναι. Λέει ο δάσκαλος. Να το σανιδώσω, ήθελα και τα λοιπά. Δεν το σανίδωσε γιατί. Έλα να βγάλει τη ρέλα για σανίδωμα τώρα. Λέει βράδυ δεν έρχομαι, λέει γιατί. Α. Ναι, βέβαια, του έλεγε εγώ βαράω γροθιά και ρίχνω τον τοίχο. Και εσύ με λες τι κάνεις, ρε δάσκαλε. Τι κάνεις. Τέτοιες οικειότητες να πούμε και τα λοιπά. Να διατηρήσω ένα αυτό, πώς. Σωστός. Ένα μουτ. Ένα και ο Νύκταρης. Παλιά έλεγε ο Νύκταρης που βαράει, κάνει πυγμάχο, ιστορία. Κάτσε καλά γιατί ο Νύκταρης ξέρει. Μετά εδώ του τελευταίου τρει μήνε πήγε Σέρε ο Νύκταρης, τίποτα. Τίποτα ναι. Πήγε Εύωσμο ο Νύκταρης, πάλι τίποτα.
Πήγε να πούμε στην Κρήτη ο Νύκταρης, ξανά Μανατίδα. Τίποτα, μόνο Λαρίνκι ο Νύκταρης. Ναι. Πού αλλού πήγε, εδώ με, την, με τον Απόλλωνα 1200 άτομα ο Νύκταρης, τίποτα. Στην καρδί, στα Τρίκαλα πήγε ο Νύκταρης. Και στη Σπάρτη κάτω. Μαγκές. Στη Σπάρτη που και πήγε. Και κάτι κυνηγούσαν 20 άτομα σε κάτι ελιάς που ήταν εκεί πέρα. Ναι. Λέω, τι γίνεται εκεί πέρα. Τι έκανε δηλαδή. Τίποτα δεν κάναμε. Άστο δεν κάναμε. Ηρακλή. Και άμα μιλήσει με τον Καρυμπή θα σε πει με κάψω Νύκταρης. Αχ, Ηρακλή. Έβγαλε φωνή ο Νύκταρης. Φώναζε από μακριά. Σε σκίσα, σε κάνω. Και εγώ φωνάζω, αλλά. Τι να κάνω. Και όπως λέει ο Μέγας Αλέφαντος, το μάγκα δεν τον κάνεις από μακριά. Μα, από μακριά δεν δε πιάνει. Νίκο, τι, ναι. Πας κοντά λέει, κάνεις τον κακομύρι. Ναι. Να έχω τώρα, εγώ στεναχωρέμαι. Πάει. Τραβάς μέσα στα σαούλια. Τον τρελό. Καλά λέει ο Αλέφαντος. Τον τρελό ρε. Δεν φωνάζει από μακριά, αλλά κάνεις τον μάγκα από μακριά. Τι γίνεται τώρα εκεί, ποιος παγιάπητε μας, τι παντρεύει, ο Κωνσταντίνος. Και ήρθε εδώ να δει πώ γίνεται μια εκπομπή τώρα δηλαδή. Πώ θα γίνει, μόνο δύο μικρόφωνα, ο Ιχολίτη λοιπόν, ή. Πάλι κάτσε από εκεί να μα πει. Θα δει πώ γίνεται η εκπομπή. Έργο γυρίζουμε. Τι να βάλει και τώρα, βάλουμε, θα βάλουμε αυτό που παντρεύεται. Ο κουμπάρο μου εδώ κοντά θα αρχίσει να. Αυτό είναι ο κουμπάρο ο ανηματέ. Ο Ισαουράλδε. Ισαουράλδε. Είσαι ο, το μικρό είναι ο. Πρώτο γάμο κάνει ρε. Πρώτο. Σε τι ηλικία. 39. Μια χαρά. Α, σειρά μα είναι αυτό. Κοπέλα. 30. 30. Τα μάμ. Ζάχαρα. Από έρωτα. Ορίστε. Έρωτα. Και βράδυ εξημέρωτα. Ωραία, φίλε, στεναχωρημένο είναι αυτό. Αγάπησε. Ερωτεύτηκα. Δεν με λε. Μετανάστευσα κιόλα. Δεν με λε. Πού μετανάστευσε. Από Ηλιούπολη μετέωρα. Αυτό είναι μικρό το κακό. Καλά. Στα μετέωρα θα μείνει. Ναι. Πεθερά, πεθερά, σπίτι, πεθερά. Δικό της σας σπίτι. Σόγαμπρο. Αυτά είναι. Εντάξει, μια χαρά. Εγώ θα τα φάω. Μια χαρά. Στα μετέωρα, Σόγαμπρο. Αυτό γίνεται ταινία, ρε φίλε. Μετέωρα, πρόσεχε. Στα μετέωρα, Σόγαμπρο. Μετέωρα, Σόγαμπρο. Πρόξε τώρα, πρέπει να χτύπησε φλέβα αυτό. Ξανθόπουλο. Πολιτικό γάμο. Θρησκευτικό. Το θέλει κοπέλα, ε. Στα 30 τη ημέρα. Από κοινού, α, όχι, εντάξει. Δεν το θέλει κοπέλα. Η πεθερά το θέλει που είναι μέσα στο σπίτι. Δεν λέει ότι είναι ο γάμο. Κυριακή. Κυριακή, όλοι καλεσμένοι. Πόσα λεφτά θέλει η εκκλησία. Ό,τι προαιρείστε. Ό,τι προαιρείστε. Υπάρχουν αοί. Στον Άγιο Χριστόφορο. Τον Άγιο Χριστόφορο. Γιατί δεν πήγε στον Άγιο Χριστόφορο που είναι τσάμπα. Τσάμπα. Έτσι είπε ο κόκκινο. Αν βαρκώσει και στο χωριό του δικό μα έφυγε και καλή τιμή στο γλέντι να πει. Ο κουμπάρο μ' άφησε ενημέρωτο. Όποιο θέλει να παντρευτεί, ναι, κάνει μια δήλωση ο κόκκινο. Εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα είναι ο Άγιο Χριστόφορο. Ναι. Είναι λέει τζάμπα, δεν παίρνουν φράγκο. Τη βοήθειά μα. Έτσι είπε ο κόκκινο. Ναι. Τώρα, άμα εσεί πάτε και σα πούνε άλλα, εδώ είμαι εγώ. Ναι. Αλλά εγώ, αν το ήξερα, α πούμε, βαφτίσια. Πώ το λένε. Αυτό θα. Φρυγόσυνε θα... το μηταρά όλα. Θα τα έκανα στον Άγιο Χριστόφορο. Δεν θα πληρώνα τον Άγιο Θαράκη. Βαϊθίγημα. Πόσα λεφτά έχει. Έλα βγάλει τη στιγμή ρόλο που έχει. Σήμερα πώ έχει, πε την έλεγχο. Είχε ένα εκατοστάρικο το είχε. Α, έχει. Το είχε εκατοστάρικο. Mm. Ήταν το σε κάτι. Ε? Το βάλα. Ναι, θα το έδωσα φράγκο. όταν τελείωσε εκεί του Μηταρά, τα μνημόσυνα αυτά, ήταν προκαθορισμένη τιμή ο παπά άπλωσε χέρι, χερούκλα μέσα από το ράσο και ό,τι προερίστε. Σε μια χερούκλα που είχε ο παπά. Ναι. Εντάξει. Οι παπάδε γιατί έχουν ήδη καμιά φορά έξω από τα ράσο τσέπε. Να έχουν. Όχι. Τα χέρια τα έχει δει που τα έχουν μέσα. Μέσα, τα ράσα έχουν τσέπε και τα κρεμάνε. Δεν μου λέτε εσεί τζάμπα κάνετε δουλειά. Κανένα. Γιατί να κάνει ο παπά τζάμπα δουλειά. Γιατί ο παπά πληρώνεται, φίλε. Από πού πληρώνεται. Νιώτηκα, από το κράτο πληρώνεται. Και ο γιατρό μπορεί να πληρώνει. Ζαν Πολ Πλερουά. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτά είναι έξτρα. Τι έξτρα είναι. Τι έξτρα είναι. Τι θα πει έξτρα είναι. Έξτρα είναι αυτά. Τι είναι αυτά σοβαρά μιλά. Θε να κάνει λέει μνημόσυνο. Θα πληρώσει. Ναι. Άλλο ότι προαιρείστε και άλλο ότι τιμοκατάλογο. Ό,τι προαιρείσαι, άμα θες μην δίνεις. Άμα θες τιμοκατάλογο και ό,τι προαιρείσαι, να απαρνηθείς τα λεφτά από το δημόσιο και να κάνεις τιμοκατάλογο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όχι, ισχύει. Θα είμαι εγώ παπάς και θα έρθεις εσύ να μνημονεύσεις τον πατέρα σου. Ναι. Και να μην με πληρώσεις. Δεν σε πληρώνω. Μισή μνημονία θα σε πληρώσω. Καλά κάνεις. Σιγά μισή μνημονεύσεις. Και τότε μην με πας εκεί πέρα. Α, δεν πιστεύεις και καλά. Τζάμπα θέλετε, τζαμπατζίδες όλοι. Τζαμπατζίδες, ε. Τζαμπατζίδες όλοι. Το μνημόσυνο είναι τζάμπα. Γι' αυτό μου πεθαίνει. Τίποτα δεν πρέπει να είναι τζάμπα. Κανονικά όλα πρέπει να πληρώνονται. Αυτές τις αγλαμάρες. Παρέχει υπηρεσία. Βέβαια. Λοιπόν, γιατί η τζάμπα. Αυτό που είναι ανηματέρ, τζάμπα τον κάνει. Όχι. Πόσα με πήρε για την Ευγενούλα τότε. Άσε, μίλες, 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 αυτά για τον κόκκινο που λέει ότι είσαι. Ποιο έδωσε μπουρμπάρ τώρα. Πλάκα με κάτσε. Και πριν φεύγω από το στούντιο εγώ τώρα. Και πριν το πάρτι. Με λέει πόσα είναι, τόσα. Πάρει και 10 ευρώ παραπάνω. Γεια σου, ρε, απλά Κώστα σε γουστάρο, ρε φίλε. Τι, σε μια παιδιά θέλω να δίνει γουστάρο. Κάθε φορά που τον κράζει ο κόκκινο θέλω να στέλνω μήνυμα. Τι να κράξει ο κόκκινο. Τελευταία φορά που έδωσε ρεθενέ ο κόκκινο, δραχμέ είχαμε. Πλάκα κάνει τώρα. Έχει τρελαθεί. Γρηγόρη, εγώ μαζί σου είμαι να ξέρει. Εδώ μια μέρα λέμε εγώ ο κόκκινο, ο κουλιανό, ο ραγκάτσι και ο πλέακο να κάνουμε ένα τραπέζι. Ρεθενέ, ναι, εντάξει. Λέω να πάμε στην Πορφύρα που είναι και χορηγό, η κυρία Μέρκελ. Θα πάμε. Θα πάμε. Ε, τι θα πάμε. Ελώ, ρεθενέ, θα πάμε. Δεν γίνεται να κάνουμε καμιά τράμπα. Γιατί να κάνουμε τράμπα, ρε. Θα πάμε στη γυναικούλα και θα φάμε 10 ψάρια.
θα φάμε δύο τζατζίκια, θα φάμε δύο αυτά κτλ. Δηλαδή, θες την πλάτη. Τράμπα τι τράμπα. Στην πλάτη του ανδρώνει να κάνει. Όχι, ρε, κάτσε καλά. Κατάλαβε την τράμπα. Αν πα εκεί 5 άτομα, θα κάνει 50 ευρώ λογαριασμό, θα ένα μεζέ και πώ θα δώσει από 10 ευρώ. Κουφάλα μα έβγαλε την ψυχή ανάποδα. Ναι. Αλλά ήρθε τελικά. Και άμα βγαίνει ο κόκκινο με παρέα. Ξέρει, μέχρι άμα δει και κοκκινίζει η μούρη του, αρχίζει το σοου. Είναι κατά έτσι! Πά, μ' αρχίζει βαρά αυτά. Όχι, είναι έτσι! Έτσι είναι, ρε, το λέω. Τι να πει, όχι να πει κτλ. Αρχίζει και κοκκινίζει εκείνη η μύτη και σαν του βαρελοφρόνου κτλ. Πες με ένα μέρος συζήτηση που μπορεί να έχει ο Γρηγόρης πάνω στο τραπέζι. Γιατί να μιλάει, εκτός από αθλητικά. Σίγουρα δεν μιλάει για αθλητικά και κουμάρι. Αν μα κάνουν ειδικά ένα τραπέζι, κανένα γιατρό. Ξέρει για ιατρική, α πούμε. Γιατρέ, να σε κάνω μια ερώτηση. Παίρνει τη μεταλλική φωνή. Να σου πω κάτι, παλικάρι μου. Ο πατέρας μου. Ο πατέρας. Γι' αυτό. Πέδωσε, παρακαλώ. Τα αιμοπετάλια. Έτσι δεν είναι. Όχι, παιδιατρέ. Έτσι δεν είναι. Θέλετε εκείνη τη ρουφιά να την επιβεβαίωση. Έτσι δεν είναι. Όχι, γιατί αυτό θα αμφιβητεί. Δεν αμφιβητώ, ρε, του λέω. Δεν αμφιβητώ. Αμφιβητεί. Ωραία, είδες. Τι θες, για ρεπορτάζ. Τι θες. Πιο γρήγορο από την ενημέρωση είναι γρήγορο. Άμα θες να σου μιλήσει για επιχειρηματίες Θεσσαλονίκης. Για πολιτική να σε μιλήσει. Και εκείνο το financial fair play. Ποιο financial fair play. Εκείνο το financial fair play. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Μια μέρα είναι να πάμε πάλι μαζί Κουλιανός, Πιάγος και ο Κόκκινος και ο Ραγκάτσης. Λέω τώρα τι εξυπνάδα θα κάνει τώρα. Κάποια εξυπνάδα. Εγώ δεν μιλάω. Ναι. Όταν δεν μιλάω εγώ πάει να πει ότι αγοράζω. Δεν μιλάω. Ναι. Έχει την κοπέλα να σερβίρει. Κοπέλα. Ναι. Πόσα γράδα είναι αυτό, πού να ξέρει, ρε μαλάκα. Τι γράδα του. Πόσα γράδα. Πόσα κτίρου του Τσακ Ντάνιελ Τσακ και την κόμενα, ρε φίλε. Δεν σε πάει ο λύκος, να και μαύρος, να του λέω. Κρασί. Από πού είναι το κρασί, ρωτάει, από το τάδε μας. Το παίρνει το κρασί, μυρίζει. Λέβαια. Τι μυρίζεις, λέω, ρε, με δυο γουίστον πακέτα τσιγάρα την ημέρα, η οσμή σου, η γεύση σου πάνε περίπατο. Κάθε φαλακρέ θα σε αλπάξω. Όχι, πώ το λέει, θα σε αλπάξω, θα σε βουτήξω. Λε και άμα του δώσει τώρα, α πούμε, του πει του Γρηγόρη ότι είναι το κρασί από τον Μπορντό κόκκινο, θα σε πει ναι, είναι από τον Μπορντό. Ενώ το φέρω από τα βασιλικά το ίδιο είναι. Όχι, όχι. Σε αυτά δεν πιάνετε. Δεν πιάνετε, στο λέω εγώ. Αυτό δεν είναι από τον Μπορντό. Κομμουνιστή, τι θέλει στην παρέα μα τώρα αυτό. Τι θέλει κομμουνιστή πράγμα. Λοιπόν. Και ο Σιρόπουλο. Μαρμίτα. Καλησπέρα, ραπ. Όλοι τα έβαλαν με τον Ρώσο, αλλά δεν λένε ότι όλοι θα τον ήθελαν για πρόεδρό τους. Ναι. Αυτό δεν τον έχω, εγώ δεν τον κάνω. Σιρόπουλε, αυτό ισχύει και για σένα με τον Μαρινάκη και τον Κόκαλη. Ναι. Τον βρίζατε, αλλά τον δέλατε. Αφού θέλετε τις ίδιες μέθοδοι. Τις ίδιες μεθόδοι που μεθόδοι. Λένε. Τις ίδιες μεθόδοι. Ο Γρηγόρης μας ακούει. Τώρα λες. Ακούει. Ακούει. Το λογικό είναι, το λογικό το πρώτο μισάωρο να βγει. Γρηγόρη, πάρε τώρα τηλέφωνο, εγώ είμαι μαζί σου. Να ρουμίξουμε στο φαλάκρα τώρα, εγώ μαζί σου είμαι. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Ο κουμπάρος είναι. Ο Δημήτρης. Ναι. Ο ασφαλίτης, ο Ρουμάνος είναι. Ο Ρουμάνος, ναι. Φέρτον. Επανεκάρε μου εσύ με είπες. Ο κουμπάρος. Παλιωτόμαρο. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Άμα σας τσακώσω. Να τσακώσεις. Το πρωί θα με τσακώσεις. Ελάτε αύριο για σπάρινγκ και δύο να σας πιάσω. Θα έρθουμε. Γιατί δεν κοιμάστε. Κοιμάστε γιατί αύριο θα χτυπηθούμε. Εγώ πάνω στο ρινγκ δεν ανεβαίνω μαζί σου. Ας ανέβει κανένας άλλος. Εγώ θα ανέβω. Ας ανέβει αυτός. Θα ανέβω εγώ. Γιατί δεν ανεβαίνεις, ρε Κώστα. Πού είναι ανέβω, ρε, που βάλε 140 κιλά. Εμείς ξέρεις χτυπήματα γρήγορα. Εκπομπή έχω μετά εγώ, χρωματικότητες μετράνε, μοσάρι καμιά διάσηση. Άσε που έχασα και τη μασέλα. Φοβάται το σιδέρωμα, ρε. Ναι. Όχι, αγόρι, ένα μου 98 κιλά έφτασα. Έφτασε κάτω. Έφτασε 98 κιλά, λέει τώρα. Ναι. Κιλά. Έχασα. Το μισημέρι θα γίνει 104, σαν φαγιά τι κάνει και φταίδες πάλι. Ξέρεις οι γυναίκες πώς το βλέπουν σαν λουκούμι. Τα μάτια του Μητσάρα. Θα πάει για φαΐ μια μέρα και ορμήξανε δύο. Φυσικά θα το ορμήξουν οι γυναίκες. Τα μάτια Κώστα, μίλες τέτοια, μίλες τέτοια για το ψαλίδια. Τον έγραφα σημειώματα εγώ από κάτω. Μίλες τέτοια για το ψαλίδια, ουι. Σε περιμένουμε αύριο να μας διδάξεις, δάσκαλε. Εντάξει, άντε καλή εκπομπή, ρε. Καλό βράδυ. Γεια σας, κομπάρε, γεια. Ακούει το σκυλί το μαύρο. Τότε σκυλί. Διάλειμμα διατάζει ο γίγαντας σκυλί. Θα έρθει κάτι στο καζίνο. Πάμε. Πάμε.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αποστολίδης, Καρακατσάνης, Σαβάκης, Ελαμίν, Ζερβού και 100 ακόμα προσωπικότητες που κυριαρχούν στο χώρο τους και συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζονται και μιλούν για το δικό τους success story στο νέο περιοδικό της πόλης. Identity Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ταυτότητα και είναι μοναδική. Σύντομα στα περίπτερα. Που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρυσοπληρώνεις delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Α, παπά, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Πεινάω σαν λύκος. Ας το πάνω μου. Κερνάω GG στα διαχειρός αρέτου. Gentle Giant. Το πιο χορταστικό δάγκωμα της πόλης. Το φαγές. Τέντωσες. Διαχειρός αρέτου. Με νέες γεύσεις. Pocket Nest. Gentle Giant. Χορταστικές σαλάτες. Ζουμερά μπέργκερς. Και ίσως ο καλύτερος γύρος της πόλης. Διαχειρός αρέτου. Κωνσταντίνου Καραμαλή 37 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Και νέο ολοκέντρο κατάστημα στο κέντρο του Ωραιοκάστρου. Τηλέφωνο 2310-695555. Διαχειρός αρέτου. Ελάτε να σας χορτάσουμε. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ο Λουκάς Καραδήμος, ο Λουκάς Παπαδήμος, τι κόμμα είναι? Τίποτα, λευκό σαν και σένα είναι. Ακομματίκη είναι? Ακομματίκη ήταν. Τον χώσανε εκεί φυτευτό για να κάνει πρωθυπουργό. Μέχρι να... Με ποιος είχε, ας πούμε, ο άνθρωπος? Με τι τρόικα? Του Σόιμπλε, τέτοιο ήταν αυτός, της Μέρκελ. Απισταλμένος. Τώρα ικανός ήταν δηλαδή. Φυσικά ήταν, αυτή τον βάλανε. Αυτός ήταν. Ναι, διευθυντής. Ήταν οι Γερμανοί, κάνε τον πρωθυπουργό λίγο μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Και γιατί το χτυπήσανε, ας πούμε, χτύπημα μετά από τόσο καιρό? Αυτό, βρήκαν αυτό που κουπανίσανε. Μάλιστα. Εντάξει. Ποιοι ανέλαβαν, δεν το παρακολούθησα το ρεπορτάζ. Ανέλαβαν. Κάτι πυρήνες φωτιάς υπάρχουν αυτοί. Κάτι μια τρομοκρατική τέτοια, τι είναι αυτή? Πυρήνες φωτιάς. Ναι, αυτοί λένε ότι αναλαμβάνουμε εμείς. Αλλά τι χτυπήσανε, λέει τώρα, εντάξει είναι αυτός, δεν έπαθε και τίποτα. Κάνα πασοξί βαρέσαν αυτοί, κάναν αριστερό. Έλατε. Πυρήνες φωτιάς. Δεν βαράνε, βαράνε βέρτα αυτοί, όποιο βρούνε. Βαράνε. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν είχαν κανένα δεξιό, αν έπιασε κανένα φορά για αριστερό. Πού είναι τα θυράματα? Τα οι πυρήνες φωτιάς αντιστασιακοί, πώς λένε αυτοί, αρχοκομμουνιστές, δεν είναι και καλά αυτοί. Οι πυρήνες φωτιάς τώρα και αντίφα και τέτοια. Τέτοιοι δηλαδή δεν κάνουν. Υποτίθεται, ναι. Αντιεξουσιαστές, ναι. Είναι ενάντια στην εξουσία. Ναι, αλλά και ο Τσίπρας εξουσία είναι, δεν φωνάζει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι κάνουν αυτοί και πώς. Είναι ήσυχοι. Ναι, έτσι λένε. Έτσι λένε. Ψιλοίσχου του βλέπω. Έτσι λένε, ήσυχοι. Να πάνε, βρίσκουν λέει στόχου, σκουπανάνε εκεί πέρα. Ναι. Τι θα πάνε να πιάσουν εμένα και σένα, τι να μα κάνουν εμά? Ναι. Πάμε, βρίσκουν ένα μεγάλο κεφάλι. Εμά δεν μα κάνουν. Εμεί τι εξουσία έχουμε? Τι εξουσία έχουμε? Εμεί τη δέσπο εκεί στο Μασούτη δεν μπορούμε να κάνουμε κουμάντο. Θα κάνουμε το. Η δέσπο, φίλε, πηγαίνει σε διάφορα πόστα τώρα. Φυσικά, άρχισε να ανοίγει το καλοκαίρι. Πάει στο γιώτη τώρα από δίπλα. Έφτασε και εκεί. Έφτασε μέχρι το γιώτη, δίπλα στο στενό του κόκκινο. Έπεσε δουλειά κάτω στο Μασούτη. Έπεσε δουλειά τρομερή στο Μασούτη. Τι άλλο έχουμε? Τι έχουμε άλλο? Θέλω να ρωτήσω τους παοξίδες πώς νιώθουν αυτή τη στιγμή όταν μαθαίνουν ότι ο Βούγκουρας ενδιαφέρεται για τον Άρη. Πώς θα το
αυτό που φωνάζουν μια πόλη, μια ομάδα, ας πούμε, και λένε ότι θα σας εξαφανίσουμε, είστε παρήσακτοι, είστε, ξέρω εγώ, ανύπαρτοι. Ναι. Σας βλέπουμε όπως βλέπει το γουρούνι την οδοντογλυφίδα, ας πούμε. Όπως βλέπει, ξέρω εγώ, ο ήλιος, ξέρω εγώ, το τελευταίο αστέρι, το οποίο ναι. είναι γύρω από τον Κρόνο. Να βλέπω ήταν... λέω τον Κόνοπα. Ναι, σας βλέπω όπως βλέπει το λεοντάρι, το κουνούπι. Να... Πώς να νιώθω τώρα αυτή. 9.55 γεννόμε. Πώς. Ούτε κρούτη ζέστη, αυτή δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Αυτούς τους νοιάζει τώρα, άμα έχει πολύ χρήμα και συναντηθούμε στη Super League και να παίξουμε εκεί τις κόντρες. Εκεί θα τους νοιάξει. Τώρα δεν τους νοιάζει καθόλου. Ίσα-ίσα εγώ πιστεύω ότι θέλουν να έρθουν επιδητή στον Άρη. Είναι. Ίσα-ίσα εγώ πιστεύω ότι οι παοξίδες θέλουν να επιδητή στον Άρη. Υπάοξίδες. Ναι, για να λένε ότι έχουν και κάποια κόντρα. Γιατί τώρα έτσι κόντρα δεν υπάρχει. Ναι, αγωνιστική. Ναι, ναι. Αγωνιστική δεν υπάρχει κόντρα. Γιατί πού αλλού μπορεί να υπάρξει κόντρα. Υπάρχει οπαδική κόντρα, μπορεί να τι υπάρξει. Οπαδική κόντρα. Πού πάει, φίλε. Τι οπαδική κόντρα. Ένα τελικό πήγαμε μέχρι τον Βόλο και 10 πούλμα δεν μπόρεσαν να γεμίσουν. Εγώ έκανα 25.000 στην Αθήνα μέσα. Κάτσε, ρε φίλε, είχε πιο πολλά εισιτήρια. Τι να σκάνα και αυτή. Κερκιδάρα είχαν. Εμένα μ' άρεσε η κερκιδάρα. Κερκιδάρα τι είχαν. Φυσικά θα έχει. Παπτισάκι και όταν έχει 5 και 5.000 ποιο θα πα. Το αφάν κατέ θα πα στην κερκίδα. Δεν θα πάω στο Σράμπο. Από τη ΣΑΕΚ την κερκίδα ήταν πολύ καλύτερη. Αυτή είναι η αλήθεια. Φυσικά πια. Εγώ ήμουν στη μέση και έβλεπα. Δεν μπορώ να λέω άλλα τότε, αλλά τώρα είναι το ίδιο. Είναι σαν όπως είπε στους κριτικούς. Με εντός έδρας, εκτός έδρας. Ναι. Άστ. Λες. Μόνο εκεί στο ΑΚΑ είναι 50-60 χιλιάδες. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΟΥ, ΑΟΥ. Στο Βόλο μαλλιά. Τίποτα. 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 Κόκκινο μαλλί. Σκουλαρίκι και κραγιόν. Φύγανε μισή. Ναι, και τα μισά πιστολιά εκεί, τα τσίπουρα εκεί πέρα πιστολέρο. Τίποτα, άστο να πάνε. Κυνηγιούνταν εκεί πέρα. Ο Μπέος έκανε δηλώσεις, λέει, μας έριξαν πιστολιές. Τίποτα, δεν πλήρωσαν τίποτα. Τι ήθελες να πληρώσουν, εδώ δεν πληρώνανε τις καλές μέρες, ρε. Είναι δυνατόν να πληρώσουν. Βέβαια. Γιατί οι παοξίδες όπου πάνε πληρώνουν. Βέβαια. Δέρνουν τους ταβεριάριδες. Πληρώνει ο παοξίδες. Τι. Πληρώνει. Πότε παίζανε στη Βέρεια. Ο παοξίδες πληρώνει, ρε φίλε. Βγήκε ένας με ένα μάτι μαύρο καταστηματάρης. Γιατί σε δίνανε, ρε φίλε, δουλεύε. Γιατί λέει, ζήτησα το λογαριασμό. Στους παοξίδες λέω. Εκείνο Πασιάκο όταν πάει ο Πάοξ στην Αθήνα κλείνει δύο μέρες πριν, ρε φίλε. Στόρια βάζει. Δεν σταματά τα λεωφορεία πλέον. Δεν τον κλαίω τον Πασιάκο. Μην τον κλαίω καθόλου. Ξέρω τι. Δεν τον Πασιάκο δεν τον κλαίω. Κάνα φουκαρά ταβερνιάρι τον κλαίω. Τον Πασιάκο δεν τον κλαίω. Από τους παοξίδες. Wow, για να μην λένε, δεν το βλέπω. 10 πούλμα σταματημένα μαζί, συγχρόνως να κατεβαίνουν οι Ουγγ μέσα. Οι Ουγγ. Ουγγ. Ναι. 500 άτομα. 10 πούλμα, 500 άτομα. Ναι. Φαντάζεσαι. Επιδρομή. Και τώρα αυτοί. Και βρίσκατε τη μαμά του Σαββίδη στα Ρώσικα. Και στεναχωρέθηκαν οι παοξίδες. Στεναχωρέθηκαν οι παοξίδες. Πώς το ερμηνεύεις αυτό το πράγμα. Σάλια. Σάλια. Κροκοδίλια δάκρυα. Κροκοδίλια. Βέβαια, ναι. Δηλαδή. Γιατί έβρισαν τη μάνα του Σαββίδη. Ναι. Εντάξει, είναι κακό να βρει τη μάνα του άλλου. Αλλά δεν το έχει ακούσει. Τώρα θύχτηκε. Κάθε μέρα τα ακούσε, ρε φίλε. Εγώ στον τρόπο που περπατάω, παρεξηγούμε κανένα, ξέρω εγώ, περνάει με κανένα κόκκινο. Μισό λεπτό. Τη μάνα, ξέρω εγώ, λέει ο άλλο. Ναι. Δεν τη βρίζουν κάθε μέρα, δεν με βρίζουν. Θεωρεί υπερβολικού πόσου. Υπερβολικό είναι αυτό τώρα. Να είναι τόσο θυγμένοι. Πιαστήκανε τώρα για το πανό. Επειδή έγινε ό,τι έγινε με την ψηφοφορία, δίνουν άλοθη προ το πανό. Δεν υπάρχει άλοθη στο πανό, ρε φίλε. Ναι. Δεν υπάρχει. Εκτό ή μόνο αν τον πήρε προσωπικά ο Μούσια. Μόνο και μόνο επειδή έριξε κάποια λεφτά με την υπόθεση Λάμπρου και σε λέει ρε το Μάρια, λέει φιλότιμο δεν έχετε. Αφιλότιμα. Σα έριξε εγώ το χαρτζιλίκι. Ναι, σας έριξε εγώ το χαρτζιλίκι. Εκεί έχει δίκιο όμως. Ναμπιόρικα σχεδιά. Εκεί να σα έριξε το χαρτζιλίκι, σα ψιλοέζωσα, έκανα έδωνα να φάτε κανένα κομμάτι ψωμί και με πετάς και το πάνω. Όχι ρε φίλε, χάρη. Αυτό δεν μου λε τώρα, εάν δεν τον βρίζαν το Σαββίδι. Ναι. Και συνεχιζόταν αυτή η βοήθεια με το Λάμπρου. Καθόταν φρόνημα και αυτή και τα λοιπά. Εσύ τι λες, δηλαδή. Θα βοηθούσε παραπάνω. Δια τον Σόναν τον Ιρακλή. Θα βοηθούσε παραπάνω ο Σαββίδης. Ναι, αλλά λένε Ιρακλήδης χίλιες φορές να πάω να παίξω με τη Τριανδρία να πούμε. Παρά να με σώσει να πούμε ο εκάστοτε Σαββίδης, παρά να γίνω ας πούμε. Έχουν τη φιλοσοφία, εγώ θέλω να είμαι αυτόνομο. Εντάξει, φίλε, άμα θες να, άμα είσαι αυτόνομο, πε. Άμα θες να είσαι αυτόνομο, πε. Να είσαι κανένα δυο πανέργια λεφτά και μετά να το παίζει μάγκα. Σωστό. Ναι. Αυτό είπα και το μεσημέρι. Δεν ξέρω κάνω. Άμα θέλει, δεν θα. Το είπα το μεσημέρι. Τώρα κάτσε και λούσε τα ρε παιδί μου. Δεν έχει δύναμη. Όπω και εγώ δεν έχω δύναμη. Ναι. Εντάξει. Και εγώ θέλω να το παίξω αυτόνομο, δεν θέλω. Ναι. Α ήρθει ο Πούκουρα, να βγάλει κανένα δυο βαγόνια χρυσάφι και στο παίξω εγώ μαγιά μετά. 62 χρονών. Γιατί και 162 να είναι, με νοιάζει εμένα. Τώρα, ποιο είναι το κόλπο. Ποιο είναι το κόλπο. Θες να, τον, θες να με στείλει σε δύο ώρες να τον φέρω εγώ εδώ πέρα. Μαζί θα πάμε. Τον παραμυθιά σου. Παραμύθια σου. Ξέρει με ποιο τρόπο. Όποιο θες. Σου πω εγώ τώρα. Ακούν τώρα οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι. Ναι. Αυτό πόσο χρόνο είναι, 62. Δηλαδή ο προστάτης αρχίζει και τελειώνει. Ναι. Ναι. Και αρχίζει κατουρά, στραβά. Ναι. Είναι ηλικία 62 κτλ. Αρχίζει να καλεύει πίσω μεριά μετά. Το οποίο εσύ ανεβαίνει κτλ. PSI, TSI, Turbo GT. Κλείνουν οι αρτηρίες κτλ. Τα μπάτα είναι κρουστά. Πρόσεξε. Αυτό είναι επιτυχόν. Είναι. Ο άνθρωπο είναι bon vivant, κύριο. Έφτιαξε την οικογένειά του, τα παιδιά του κτλ. Και μετά τα 62,
που. Τι στόχο να έχει αυτός. Τα παιδιά του να είναι καλά, να ακολουθήσουν μια καλή πορεία κτλ. Λεφτά έχει τώρα αυτός. Η υγεία να έχει για πολλά χρόνια κτλ. Τι μαράζει μπορεί να έχει αυτός. Ηθική καταξίωση λέω. Σου πω εγώ, τι μαράζει. Τι μαράζει. Όλους αυτούς εγώ που γνώρισα τους πλούσιους που ας πούμε είχαν πολλά λεφτά και βλέπαν ξέρω εγώ τον Κίτσιο να παίζει δεξί μπακ στον ΠΑΟ. Ωραία. Με 80 χιλιάρικα ο Κίτσιο το χρόνο, αυτοί χεσμένοι στο τάλο οι άλλοι. Το ζηλεύαν το παιδάκι. Τον Κίτσιο ζηλεύαν ξέρω εγώ το Πορμπόκι ξέρω και τα λοιπά. Γιατί το ζηλεύαν. Γιατί ήταν γνωστός. Γιατί ήταν κάποιος, ναι. Έβγαινε έξω, ας πούμε, ο Πισιρικάς, είχε μια Αλφα Ρώμιο, ξέρω εγώ. Οι γκόμενες πηδούσαν από το παράθυρο, συνεντεύξεις κακό και τα λοιπά. Περπατούσε σε τσιμισκή, ας πούμε. Α, ο Τζέιμς, την παιδιά, κορίτσια ορμάτια. Κορίτσια ορμάτια και τα λοιπά. Τώρα αυτό σου λέει, εγώ έχω τόσα λεφτά. Έχω τέτοια περιουσία, έχω τέτοια αναγνώριση και τα λοιπά. Να μην έχω μια δόξα στη ζωή μου, δηλαδή. Ποιος με ξέρει, άμα βγει ο Μπούγκουρας με τον Κίτσιο στον δρόμο. Το Κίτσιο δεν μπορεί να πει τα κουμενάκια. Το καμενάκι δεν θα πει το Κίτσιο. Ρεγέρο θα το πούνε παππού. Ότι είναι ο παππού του Κίτσιο. Τον έφαγε στον Μπούγκουρα, πώς θα έρθει εδώ πέρα με αυτά που λες. Ο παπά του Κίτσιο είναι. 1,85-80 κιλά. Προπονημένο. Τρελοκόμιο. Από τα καλά, ναι. Φοβερό. Εγώ δεν ξέρω. Για να το λες εσύ. Ο Κίτσιο τεκνό είναι. Ο παπά του. Περπατάει, ξέρω εγώ, Πέλκα. Που ξυριστική μηχανή δεν έχει αυτό. Ξυρίστηκε Δευτέρα και. Έχει πιάσει όλα τα μπόγια, ρε Κώστα. Ναι, από το ένα μέτρο και πήγε στο ένα μέτρο και ένα μίλκο, ρε φίλε. Και περπατήσει τώρα. Να πάει στο Κολόμπαρο, ας πούμε, σε μια εστιατόριο Πέλκα. Να πάει και ο Μπούγκουρα. Να κάτσει ο ένα στο ένα τραπέζι. Να κάτσει και ο άλλο στο άλλο τραπέζι. Θα πάνε εκεί οι γκόμενε, θα πάει ο σερβιτόρο. Κύριε Πέλκα, καλησπέρα. Τι έγινε, μπράβο, συγχαρητήρια κτλ. Υπέγραψε με τον κραγιό σου, Σουτιάν μου, σε παρακαλώ. Δεν υπέγραψε. Το Μπούγκουρα ποιο θα τον πλησιάσει. Ξέρω εγώ ποιος θα τον πλησιάσει. Άκου εδώ. Αυτό μπορεί να του λείπει του Μπούγκουρα. Να πάνε λοιπόν εκεί πέρα και να τον πούνε. Ακούστε κύριε Μπούγκουρα, σε δοξάσουμε εδώ πέρα. Σε κάνουμε όλοι αυτοί εδώ οι λυσασμένοι εδώ πέρα. Βέβαια θα δώσει μερικά χαρτζηλίκια δεξιά και αριστερά. Θα πάρει κανένα γραφείο τύπου. Μπούγκουρα, μην φοβάσαι εδώ, είμαι εγώ. Δεν δίνει χαρτζηλίκια μπροστά στην πόρτα. Θα πάρει εκεί πέρα από το ραδιόφωνο εκεί του Ζαγόρα. Θα πάρει ραδιογραφία τύπου γιατί. Θα πει και ο Ραπτόπουλο κάνα δύο καλέ κουβέντε. Θα πει και ο Ραπτόπουλο κάνα δύο καλέ κουβέντε. Και τα παιδιά από κάτω δεξιά και αριστερά. Έχει λιγδώσει και το έντερο του ψηφίδι. Εκείνη η ΔΕΗ τον έχει. Εκείνη η ΔΕΗ ακόμα. Εγώ το χρέος μου το έχω κάνει. Πήγα στον κύριο της ΔΕΗ, εξηγήθηκα και του λέω: κύριε, δεν χρωστάει ο καθής. Χρωστάει ο Άρης. Και τι μου λέει ρε Κώστα. Χεστήκαμε. Χεστήκαμε. Ο της ΔΕΗ. Έτσι μου ήρθε. Ρε ψηφίδι, τι θες να σε πει. Πήγε ο ψηφίδις εκεί πέρα. Με 3 κιλά λουκούμια να πούμε. Του λέει δώστε μου μια προκαταβολή κύριε ψηφίδι. Μισό λεπτό να ρωτήσω τον υπεύθυνο. Παίρνει το Καρυπίδι. Σηκώνει ο Καρυπίδι στο τηλέφωνο. Τι θες ρε ψηφίδι. Η ΔΕΗ είναι απλήρωτη. Θα κάνουμε κανένα μάτς με καμιά ομάδα βράδυ και θα γίνουμε το κρυφό σχολείο. Του λέει το Καρυπίδι. Και τι θες να σε κάνω ρε του λέει ο Καρυπίδι. Εγώ τα έκανα τα χρέη κούρου μπαγλά. Ναι αλλά ο διευθυντής 1.050.000 θέλει 3.000 ευρώ προκαταβολή. Κάναν έρωνο και μαζέψαν 800 ευρώ εδώ. Του αριανού, δε φίλε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Για το χρέο ξέρει από πότε είναι. Και ξέρει από πότε. 13 χρόνια χρέο μαζεύτηκε. Του φίλαρκου ο φίλο ήταν πρόεδρο. Μέχρι και ο Σκόρδο από νευρό με εκείνο το ρεύμα έφτιαχνε. Ναι, ναι, παίρνανε ρεύμα. Παρούσαν από εκεί. Φυσικά, ναι. Ποιο θα τον πληρώσει, κανένα δεν τον πληρώσει. Και γιατί να τον πληρώσει. Δεν πειράζει. Σου λέει του πάω γιατί το πληρώνει. Θα τον πληρώσει περιφερειάρχης τώρα. Ο περιφερειάρχης. Και άλλη πατουλίδα εκεί, σπατουλάρης εκεί. Ναι. Τον Τούκη, ναι. Τον Τούκη. Τούκη έγινε. Σου είχε και τα μούτρα τα τέντου σε μια χαρά. Και ο Ψωμιάδης. Η κυρία Βούλα. Ναι, και ο Ψωμιάδης μια χαρά να πούμε. Παναγιώτης. Παναγιώτης. Παναγιώτης βλέπω τώρα το τελευταίο χρόνο πάλι αρχίζει γύρω-γύρω γυρνάει. Σε εκπομπές, τέτοια και τι. Και τι να κάτσει να κάνει στο σπίτι. Να μαλώνει με τους τοίχους. Τελείωσε και τα παπούτσια. Σα συνιστώ, ανεπιφύλακτα έλεγε. Είμαι το δεξιό παιδί τη Νέα Δημοκρατία. Ο θρύλο. Ο έτσι, ο αλλιώ. Μια χαρά ήταν. Κάνει καριεράρα. Γιατί τι. Ακούστηκε τίποτα εναντίον του. Δεν το ζωρό, ρε. Μια χαρά ήταν. Ναι, αλλά γιατί το βγάλανε έξω. Που καταλήγουμε. Που καταλήγουμε. Που καταλήγουμε. Κύριε Μπουκουρά, άμα δεν ερθεί εσύ, θα πάω να φέρω εγώ το τράκι. Θα πάω από την Αθήνα να το φέρω το τράκι. Έχω βάλει σκοπό εγώ. Ακού τράκι. Πάντω ο Καρυπίδη λέει και τι έγινε που ήμουν εγώ με το Μπουκουρά φωτογραφία. Και με το τράκι ήμουν να πούμε. Γιατί πάνε πει αυτό ότι θέλουν να έρθει το τράκι στον Άρη. Άκου Καρυπίδη. Έτσι και φέρει στον Μπουκουρά και έχει λεφτά. Και παίξει Σεπτέμβριο
Αλφα Εθνική Super League ο Άρης. Δεν πρέπει να πάρει. Θα πάρει συγχωροχάρτη από όλο τον Άρη. Γιατί συγχωροχάρτη. Θα πάρεις. Δεν πρέπει να πάρει 3 μοίρια. Ο... Εκτός από τα 3 μοίρια. 3 μοίρια δεν πρέπει να πάρει ο Καρδίδης. 2 πρέπει να πάρει, να του δίνω και ένα χαρισματικά 3. Γιατί άμα κάνει την τίλια. Έχεις πάρει συγχωροχάρτη και η σουίτα θα άρχισε. Και θα πίνεις και το καφέ σου και θα σε λέμε και ένα γεια. Άλλωστε τώρα. Αλλά πρόσεχε. Αλλά το οργανωμένο κίνημα δεν τον πειράζει τον Καρδίδη. Σου λέει μικρή ομάδα είμαστε. Καλώς είμαι. Δεν είμαστε μικρή ομάδα. Είστε. Δεν είμαστε μικρή ομάδα. Είστε ομαδούλα. Ο Μαδούλα. Θα αρχίσω να τσιρίζω εδώ πέρα. Σαν τη μήνυα θα αρχίσω να πηγαίνω. Ακούς, μην με κάνεις κάτσα. Με κρίνανε, έλα και ο ανιμάτερ λέει. Ανιμάτερ, τραχτέρα, σανσέρ, βιντιλατέρ. Με κρίνανε. Είδες τις λέξεις που σας έμαθα. Τι του τρισιμπιτέρ. Δεν ανέβηκε ο Άρης, δεν ανέβηκε ο Άρης από τη Β στην Α. Θα ανέβει. Και από την γάμα στη Β' δεν ανέβηκε. Και από την γάμα δεν ακούστηκε τίποτα. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο. Δεν ακούστηκε τίποτα. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο. Δεν άνοιξε μύθι. Δεν άνοιξε ρουδούνι. Τι να άνοιξε μύθι. Σαγόνι δεν έβγε. Γιατί με νοιάζει εμένα. Κλάμα δεν έπεσε. Δεν με ενδιαφέρει. Οι άλλοι κάναν και μια μηχανοκίνητη πορεία. Κάναν και μηχανοκίνητη πορεία οι άλλοι. Ποιος έκανε μηχανοκίνητη πορεία, ρε, πού ρε. Οι γιαγιάδες. Κάναν οι Ερακλήδες, βέβαια. Δεν τα πήρε, φίλε με λεφτά. Εμείς τι κάναμε. Εσείς τι κάνατε, ρε. Εγώ πήγα 25.000 στην Αθήνα σε τελικό, ρε. Και τι πήρε. Το πρώτο πούλμαν ήταν στο ΑΚΑ. Και το τελευταίο ήταν στο Λευκό Πύργο, ρε. Σοβαρά, ρε. Ένα κόρνερ κερδίσαμε, θέλαμε. Ένα κόρνερ κερδίσατε στο τελικό. Τώρα ξέρεις εδώ πέρα να γίνουμε χαμό. Το σουτ στραβό ήταν εσύ. Αστράγαλο βρήκε εκείνο. Το κόκε. Λέτο Μακού. Είσαι μεγάλο κολόπεδο, Λέτο. Ο Λέτο Πεχταράς είναι. Σιφάκης εκεί. Άρε Σιφάκη. Μπουζουκοθαμόνας ο Σιφάκης. Μπουζουκοθαμόνα, έχουν μηνύματα, διάβασε κάτι, κάνε εκεί πέρα. Η εκπομπή του κόκκινου στο Μέγκα. Αλήθειες με τον κόκκινο. Όπου θα λέει ιστορίες με τη μεταλλική του φωνή. Μπορεί να είναι όλα παραμύθια, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαι παοξής, δεν θέλω να έρθει επενδυτή στον Άρη. Οπα. Ούτε στον Ηρακλή. Να τους δω στα τάρταρα να τους τελειώσω. Γιατί δεν γίνεται να σηκώνονται τα πόδια, να χτυπάνε το κεφάλι και να μένουν ατιμόρυτα. Εσύ είσαι τώρα το κεφάλι. Βέβαια. Αυτό είναι το κεφάλι που γράφει τώρα. Τι είναι. Σιγά. Μη φάσα, τη γανίσουν. Καλά, ραπ, τι λες, τα παόκια πήρανε, λέει, 21.000 εισιτήρια στο ΆΚΑ με Παναθηναϊκό. Και ήταν 15 με 16. Η Αερασπόρα έλεγε. Τα έλεγε η Αερασπόρα, αλλά ο Πετουλάκης τότε και ο Τζόρνταν να το καλύψει μέχρι τα 25.000. Όταν του έλεγε εσύ ότι άρχισε και πολύ περισσότερο κόσμο, είπε ότι πήραν 8.000 προσκλήσεις τη στιγμή που επέστρεψαν 6.000 εισιτήρια. Έγινε και εκείνη. Τι να κάνω εγώ τώρα, ρε φίλε. Φούλτα. Φούλτα λαστικά πουλά. Γιοκουχάμα. Γιοκουχάμα και εσχεγγύρι. Κληρώνω. Μια τζάγκουα 4200 και εσχεγγύρι. Σταμάτα. Κληρώνω μια 316 TI. Compact. Λέγε άλλο. Τι έγινε τώρα ο Λεωνάρντο, έκλεισε εκεί πέρα. Ο Μούσιας λέει δεν δίνει λεφτά. Ο Μούσιας δεν δίνει δυόλεφτα. Καλά, ρε φίλε, δυο χαρτιά για αυτό το κυλεπούρι 23 χρονών, τόσα γκολ, 23 γκολ. Δεν δίνει. Είσαι απαράδεκτος. Ο Ίβιτς τον εκοζάρισε. Ο Ίβιτς έδωσε το φως στο πράσινο. Ο Ίβιτς του είπε ο κοντός, κοίταξε τώρα, εσύ που είσαι εκεί παιδί της Παρτιζάν. Ναι. Πάνε εκεί πέρα, κάνε κανένα κουνέρ να τον πάρουμε κανένα 1,5. Τζάμπα πράγμα είναι δύο. Εκεί πεινάνε όρθιοι. Τι. Τζάμπα πράγμα είναι δύο. Δύο χαρτιά για αυτόν. Δύο, δυόμισι στο ίδιο. Του πέρε παιδί μου του Ίβιτς, πήγε και ο Βούκιτς εκεί που είναι το κρυφό χαρτί. Αχ, αχ, ναι. Ποιος βάλει λεφτά την τσέπη ή ο λογισμός είναι η σαβάρκα σαπανιά. Δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τον καλοβλέπει και ο Ολυμπιακός αυτόν τον εξτρέμ. Και ξέρεις αυτός ο μάνατζερ ο κεφαλοκροκόρακας είναι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Καλά, θέλει να ανοίξει παρτίδες και με τον Ρώσο τώρα. Από... Πάνε να ανεβάσει, άκου τώρα. Πάνε να ανεβάσει ο Κουρούμπα Γλάς την τιμή. Καλά κάνει ο Σαββίδης και λέει. Δεν δίνω. Δεν γιατί δίνω. Άμα μπει στον πληστηριασμό ο Μπρουτόταυρος και ο Σαββίδης μπορεί να το χτυπήσουν και 3,5 εκατομμύρια τώρα. Όχι ότι ο παιδί δεν είναι καλός, εγώ είδα βιντεάκια. Αλλά στη Σερβία παίζει. Ναι. Εντάξει. Θα πάρω ας πούμε από το αλβανικό θέατρο τη δομική Κατίνα Παξινού, δεν ξέρω. Βέβαια. Δεν γίνεται. Ο Πρίγιοβιτς που έπαιζε. Ο Πρίγιοβιτς. Εντάξει, πόσο πήρε τον πήραν τον Πρίγιοβιτς. Πόσο πήραν τον Πρίγιοβιτς. Μια χαρά τον πήρε τον Πρίγιοβιτς. Πάνω από ένα χαρτί τον έδωσε. Βαριά του ένα 200 λέει. Για δώσει 2,5 τον άλλον που είναι εξτρέμ. Εντάξει. Πολύ είναι. Παίρνει 5-10 το χρόνο λέει εκεί πέρα. Είναι ωραίο παιδί εκεί και τα λοιπά. Πώς λέγεται ο ποταμός εκεί που είναι. Στη Σερβία. Στη Σερβία, πώς λέγεται. Πού να ξέρουμε τώρα. Δεν ξέρεις τον ποταμό. Πρέπει να ξέρουμε και Google Maps. Ποταμό. Εσύ ξέρεις τον ποταμό. Δεν έρθει στη Σερβία κανένα να πει ποιος είναι ο στριμώνες εδώ, πρέπει να ξέρουν κι αυτοί. Οι Σέρβοι τα ξέρουν όλα. Σακάλια είναι, πλάκα κάνεις τώρα. Άλλα μαγαζιά τη Σερβία. Πάντως βλέπω ότι οι παοξίδες εδώ και άλλα μηνύματα έρχονται, λέει δεν γουστάρουμε. Να πάνε να πνιγούν, λέει η Ιταλική σκούρα. Εντάξει, τι να κάνουμε, αφού αυτό θέλετε, α πάμε. Φοβούνται ρε τον Άρη. Τι αλλιώ να το φοβούνται. Πάλι φοβούνται τον Άρη. Στο όνειρό του εμά βλέπουν. Εμείς φαίνεται, δεν ασχολούμαστε άλλο. Τελείωσε. Δεν μπορούμε, δεν κάνουμε. Και αυτοί ακόμα με εμάς ασχολούνται. Εσύ να δεις εκεί στο Εσκομπάρ, εκείνο τον μπαρ να πούμε που ήταν ο Μπουγάτσας με τον Τρούλινγκ. Μπουγάτσας είναι μπροστά. Ψάχνανε να βρουν να πούμε αν είναι αλήθεια, ποια είναι αλήθεια. Αν θα έρθει ο Μπούκαρας, δεν θα έρθει ο Μπούκαρας. Ο Μπούκαρας δεν θα έρθει.
Έχει λεφτά ο Μπούγκουρας. Ψάχνανε να βρουν ο Καρυπίδης, λέει αλήθεια, δεν λέει αλήθεια, μπλοφάρει, τι κάνει, τυράνει. Ο Καρυπίδης αφήνει ένα ένιγμα. Βγες και εσύ ρε Καρυπίδη σε μια εκπομπή, πες μας τι γίνεται ρε παιδί. Λέω Καρυπίδης, το φίλο σου. Λέει ο Καρυπίδης, να πούμε, εγώ μίλησα μαζί του. Εντάξει, αφού μίλησε. Για Άρη μίλησες, όχι λέει. Ε, τι μίλησες τότε. Κάτσε ρε, σου πω άλλα που είπα, άλλα εγώ θα σου πω αυτά που δεν είπε. Εντάξει, μίλησες. Δηλαδή γιατί μίλησες. Τι μας νοιάζει εμάς γιατί μίλησες εκτός από τον Άρη, δεν μας νοιάζει. Μίλησε για άλλα επιχειρηματικά θέματα, πλην του Άρη. Άρα λοιπόν. Τώρα λέει αλήθεια, δεν λέει αλήθεια, εγώ σου λέω τι είπε. Για άλλα επιχειρηματικά θέματα. Και ότι αυτά είναι παπαριές του Κανελάκη. Πο... Επιτυχία του Μετρόπολης, δεν μπορεί να την πει ο κ. Καρυπίδης, αλλά σου λέω τι λέει αυτός. Απ' την άλλη μεριά, όλη η Αθήνα βοά, πήρε τον Καρατζαφέρη, λέει αποκλειστικότητα Μετρόπολης Μέτρος. Λέω Κανελάκης. Σόπαρε μου λέει, ναι, ναι. Μάστορας από πίσω κτλ. Όλη η ομάδα. Λέει τι μα μου κτλ. Έβγαλε ο Κανελάκης εδώ πέρα τον θετό γιο του. Πώς το λένε. Του Λεβέντη. Του Λεβέντη. Ναι. Φύγε το παιδί, τα είπε εδώ τα πράγματα ωραία και καλά, φοβερά ωραία. Φεύγουν τα χέρια φοβερά ωραία. Ωραία, ωραία ένα, δύο, τα είπε καλά. Τα είπε στο Κανελάκη μια χαρά. Πήρε πόντους ο Κανελάκης, έγινε από 1.82-2.10 όταν βγήκε από το στούντιο. Μη. Ναι. Ζήλεψε ο Γρηγόρης. Και εδώ που θα φάρε. Τα γιαδί μου. Και μετά ο Κανελάκης. Αλλά τώρα τελευταία του λέει, δεν του λέει πρώτο. Δεν το χωνεύει. Α, γιατί ρε Γρηγόρη. Γρηγόρη, επιμένω να παρέμβεις τηλεφωνικά τώρα. Θα κοιμάται, δεν θα ακούει. Έρε Γρηγόρη, βρε. Θα κοιμάται. Τι πράγμα είναι. Όταν παίρνει τηλέφωνο. Σε ακατάλληλη ώρα. Ναι. Παίρνει το μιλίχιο ύφος. Έλα. Τηλέφωνο. Ενοχλώ. Δεν ενοχλείς. Ενοχλείς. Να κλείσω. Όχι ρε, να μην κλείσεις. Γιατί ρε. Ναι. Δηλαδή, άμα με πει γιατί ρε σε ενοχλώ, θα το κλείσω. Όταν λέει να κλείσω, όχι φυσικά και δεν θα κλείσεις. Θα γράψουμε τη στήλη, θα με βγάλεις την ψυχή. Θα σε βγάλω την ψυχή και θα γράψουμε τη στήλη. Και τα δύο θα τα κάνουμε, του λέω. Το Μάρι. Έτσι. Δεν μου λες εσύ παντρεύτηκες από έρωτα. Τώρα παντρεύεις από έρωτα. Έρωτα. Ναι. Δηλαδή, πού τη γνώρισες την κοπέλα. Πώς έγινε το. Σκηνικό. Σκηνικό, για πες να μάθω. Σε ένα γραφείο μέσα. Σε τι γραφείο. Εκεί που δουλεύει η γραμματεία. Α, είστε με χώρους της δουλειάς σας είναι δηλαδή τα γραφεία. Κοινή δουλειά έχετε. Παράλληλους χώρους. Παράλληλους χώρους. Παράλληλους. Παράλληλους. Αυτή ήταν γραμματεύς και εσύ ήσουν εκεί πολιτής, τι. Πολιτής. Εξωτερικός, ναι. Και την είδες, ας πούμε, και από την πρώτη στιγμή ήταν ο κεραυνοβόλος έρωτας ή ανεπτύχθη. Είπα, ωραίο. Τι ώρα είναι. Ωραίο γκομενάκι. Άρα για να καταλάβω, πήγες να πηδήξεις και παντρεύεσαι τώρα. Όχι. Κύριε. Αμα. Κύριος. Είπες ωραίο κομμενάκι. Δεν γαμάμε τη δουλειά μας. Μη. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Εκεί είσαι κοπιωμένος. Όχι ποτέ. Και πας εκεί και τι γίνεται. Γνωριμία πρώτη αυτά. Τι πρώτη αυτά. Ελληνικά μίλα. Πρώτη, δεύτερα, τρίτη. Τι ομάδα είσαι. Δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολείσαι. Πού να σου και πάω, τι θα γινόταν. Για λέγε. Ο Γιαννός κάνει με τέτοια στεναχώρια που έχει, δεν προμιλεί. Την είδα, μου γυάλισε και μετά. Πριν από αυτήν, πόσες είχες που σου γυάλισε. Πριν από αυτήν, είχες πολλές. Δεν κρατάω σκορ, δεν είμαι σπαλιάρας. Δεν είσαι ο σπαλιάρας. Καλός είναι, μουρφούλης είναι όμως. Πρέπει να έχει. Ο σπαλιάρας έχει πάει και με άντρα, να ξέρεις. Ναι, εγώ δεν. Οπότε μην το φέρεις για παράδειγμα. Αλλά τι ντοκουμέντο είναι αυτό. Ο σπαλιάρας του άρεσε και η πίσω πόρτα. Volkswagen, μη κάνει. Δεν το είπε. Ναι, αλλά δεν το είπε. Εμείς δεν λέμε γιατί ψήνουμε τα ψάρια τη μια και από την άλλη. Εμείς λέμε γιατί λες το ένα και δεν λες το άλλο. Το λάδι είναι το Μεντεσέ δηλαδή. 4.000 γυναίκες και 200 φορτηγατζίδες. Του φορτηγατζίδες δεν τους είπε. Δεν τους είπε ο σπαλιάρας. Ο σπαλιάρας για τους φορτηγατζίδες που πήγε δεν έλεγε. Και τους αστικατζίδες έλεγε για τους 4.000 γυναίκες. Τα ευκόλους. Μη. Για πες λοιπόν και τι πρότεινε θα βγείτε. Ναι, εκτός εργασιακού χώρου. Ναι. Με μήνυμα δηλαδή, πώς πήρες το τηλέφωνο. Προσωπικά. Πήραμε τηλεφωνάκι, επικοινωνήσαμε και κανονίσαμε το ραντεβού. Πρώτο ραντεβού. Κύριε. Κύριος το πρώτο ραντεβού. Ναι. Δεύτερο ραντεβού. Κύριος πάλι. Κύριος. Τρίτο ραντεβού. Κουτούμποσες. Όχι. Τι καλή νυχτάκια σας, ρε φίλε, εσύ πέρα. Πω, τι καλή νυχτάκια. Ένα, δύο, τρία. Κάτσε από το 1977, βγαίνει να πούμε τώρα τι βρήκε. Την γυναίκα μου το παντρευτεί. Βγήκαμε σε ζαχαροπλαστείο. Υπερβολές. Που στο ελληνικό αν την πήγες και με τους γέρους. Ε, τον άνθρωπο ρε. Κώστα, κάτι μυρίζει υπόθεση εδώ πέρα. Τελικά προχώρησε το θέμα και ναι. Του Noah's Better και εντάξει. Του Noah's Better, μην του λες τέτοια. Μην του λες τέτοια το κόμμα. Ναι, γιατί. Και την Κυριακή παντρεύομαι. Και την Κυριακή, ναι, παντρεύομαι. Παντρεύεσαι. Κωνσταντίνε, πόσο καιρό τραβάει αυτή η ιστορία με την καληνύχτα, αγάπη μου, θα τα πούμε αύριο. 9 χρόνια. Εννιά χρόνια. Δεν μου λες.
Έχεις ζήσει μαζί. Αυτό ήθελα να πες το Κώστα, ναι, είναι σοβαρό. 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια. Και αντέξατε 2,5 χρόνια. Άμα αντέξατε 2,5 χρόνια, μπορεί να παντρευτεί άνετα, πέρασε το τεστ. Καλά κάνει το. Γιατί αρμήλικη ήσουν στη μάμα σου εσύ και αυτή ήταν στη μάνα τη. Όχι. Δύσκολα. Δύσκολα. Τρίτη ή τέταρτη μέρα, έβλεπα πίσω στη μάνα. Πώ ήταν τη μάνα σου, Λίτσα. Κυρία Λίτσα, πίσω σε έβλεπα. Ναι. Ναι, γιατί ποιο θα κάνει το πρωί καφέ και τέλειο είναι δύσκολη κατάσταση. Ναι, ποιο θα ανοίξει τον πιτσαδόρο. Ποιο πόπο, ναι, ναι. Ναι, ήρθε το ρεύμα από το δικό σου μισθό. Από το δικό σου μισθό, γιατί όχι, ναι, από το δικό μου το δικό σου το μισθό, ναι, ναι, θα πληρώσει. Σήμερα δεν πάνε εσύ. Ναι. Πάνε φέρε από το κρεοπολείο φαΐ. Ναι. Πάνε φέρε να βάλω εγώ την κατσαρόλα να γίνεται τα τέτοια. Και ο θείο Μανώλη μα έφερε, ναι, μικρό δώρο, ενώ η θεία μου η Μαγδαληνή μα έφερε. Όχι, σήμερα βρήκε για αυτή η μάνα σου να έρθει. Ναι. Ο αμάν Κώστα. Βρήκε μέρα. Δεν μου λε. Αλλά μα ακούνε τώρα Κώστα, μα ακούνε και οι νύφε. Όχι. Πιστεύω πως ναι, γιατί. Στο διάλειμμα θα μας τα πει τα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Η πεθερά είναι ακροάτρια με μεσημεριανή εκπομπή. Ναι, βέβαια. Πόσο χρόνο είναι η πεθερά, 50. Καλά το πήγες με το 40. Όχι, όχι. Κόψει και 6-7 που θέλουν. Στα 53, καμιά 48. 48 η πεθερά, ρε σκυλή. Στα 18. Καλά, η γυναίκα είναι 30 και. Στα 18 την έκανε. Μπράβο. Σόπαρε. Μην περιοχθεί το βράδυ γιατί να πάει. Πα στην πεθερά. Όχι, ρε, έχει. Ναι. Δύσκολο. Και μάλλον από 18 χρονών με έκανε, ρε φίλε. Και κάνει καμιά. Και κάνει ένα ποτήρι ήσυχη και μπερδευτεί στο δωμάτιο. Γελάει, δηλαδή βγάζει συνεννόηση με την πεθερά τώρα. Συνεννοείται. Άνετα. Τι 48 πλάκα κάνει τώρα. Ζάχαρη. Από ζάχαρη. Όση διαφορά έχω εγώ με τη γυναίκα μου, έχει. Την πεθερά μου. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Να του μάγκε. Καλά είναι. 39 αυτό, 48 η πεθερά. Καλά είναι. 9 χρόνια σχέση τώρα, εντάξει. Πιο πολύ χειμία με την πεθερά θα έχει. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Σε αγαπάει, ρε, ή βγάζει λεφτά. Λεφτά. Οι πεθερέ αγαπάνε του γαμπρού. Σε αγαπάει η πεθερά. Σε αγαπάει. Άρα βγάζει λεφτά. Σε αγαπάει η πεθερά, όπω λένε. Καλό. Ναι. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Λοιπόν. Ναι. Τι άλλο έχουμε. Πρωτού πούμε τίποτα άλλο. 2-31-0. Περίμενε. Ναι. Τώρα αυτή η μάπα. Επίθεση στο Μάντσεστερ, λέει και τα. Κάτσε, ρε φίλε, ποιο βλέπει. Ναι. Τη μάπα αυτού που πήγε και ζώστηκε, να πούμε, με την αυτήν. Γιατί έχουμε τη μάπα αυτού, τον βρήκανε. Τον βρήκανε, λέει. Ναι. Θα δεις αυτή τη μάπα τώρα, ναι, σε λίγο. Θα μου πεις αυτή τη μάπα, άμα τη δεις σε συναυλιακή αυτή. Ναι. Δεν θα τον θεωρήσεις ύποπτο. Τα μούτρα αυτού νου. Εγώ σε αεροπλάνο κατεβαίνω αμέσως. Άμα τον δω. Πρώτα θα τον έχω σκαλώσει από το λαιμό ήδη εγώ πέρα. Εσύ είσαι και κατευθείαν τον έχω σκαλώσει, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα τέτοια μούτρα. Τον τσάκωσες. Τον έχω σκαλώσει. Πρώτα θα του δίνω και μετά θα τον εξηγήσω το λόγο. Πρώτα θα τον πλακώσω, θα τον δίνω και μετά θα τον πω γιατί. Κανονικά δεν χρειάζεσαι αυτό τέτοια. Τέτοια μούτρα καταλαβαίνει. Αφηγηνή μου λέει. Τι πλάκα κάνει. Ήποπτο. Πρώτα το δέρνει και μετά το λες το γιατί. Είναι ύποπτο. Ναι, τον κουμπανά. Mm. Πώ πήγαιναν παλιά οι ασφαλίτε, του σκάλωναν εκεί από τη γωνία. Πατούσαν ένα χέρι ξύλο μέσα στα κεντρικά. Τα πατακιού. Γιατί με βαράς, έτσι, ξέρεις εσύ τον έλεγε γιατί σε βαράω. Και στο αρχοντάκι το μαγαζί. Ξέρεις εσύ λέει γιατί σε βαράω. Τέταρτο. Όντως ήξερε γιατί τον κουπανούσε. Να το. Τι τώρα, πλάκα με κάνεις να πούμε. Τι Γκάρι Ροντρίγκες 7 χρονών είναι αυτό. Σαν του Γκάρι Ροντρίγκες να αποτρέψει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές. Ναι, θα ανοίξουμε, ρε φίλε. Για να δούμε οι παοξίδες αν δηλητηριαστήκανε με την είδηση. Θα μας βρίζουν οι Ηρακλειδείς τώρα. Για το πάω, ξέρω εγώ τώρα. Οι Ηρακλειδείς θα πάνε. 2-31-0, όλα 90. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Παμ, παμ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Σιμόπουλος, Ζέρβας, Μπουντούρη, Αρβανιτίδης, Πασχαλέρη και 100 ακόμα προσωπικότητες που κυριαρχούν στο χώρο τους και συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζονται και μιλούν για το δικό τους success story στο νέο περιοδικό της πόλης. Identity Θεσσαλονίκη, το μόνο περιοδικό με ταυτότητα. Σύντομα στα περίπτερα. Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Παιδιά, δεν θέλω Καζαντζίδη από Ηρακλειδείς Αριανούς. Απλά θέλω να σας πω ότι ο Ραπτόπουλος, ο οποίος είναι φαν του καπιταλισμού και του ισχυρού,
Τώρα που ο Σαββίδης είναι στα πάνω του, λέει μπράβο Σαββίδη. Αν έρθει ο Μαρινάκης στα πάνω του, θα λέει μπράβο Μαρινάκη. Δεν θέλω Μακεδονομακηλή. Άμα έρθει ο Μπούγκουρας, τι θα λες. Ο Μπούγκουρας. Μπράβο ρε Κώστα, επιτέλους. Μπορεί να πάρει διπλό στην Τούμπα ο Μπούγκουρας και στο Καραϊσκάκι με διαιτησία. Αυτά πάμε στα ουκρανικά που είναι, στα ισπανικά τα βάμω. Ντάβαϊ. 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 Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Morning. Μα τι να κάνω. Καλημέρα, καλημέρα. Απόψε είστε αχτύπητοι, πρέπει να πω. Τι αχτύπητοι, χωρίς γάλα, με ζάχαρη, με τύφλα. Γιατί δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα τι είμαστε, αχτυπημένοι. Καλύτεροι και από επιθεώρηση είστε. Τ' αρέσει, ε. Πέθανε ο ψάντης. Ναι. Θα κάνουμε επιθεώρηση εμείς. Λοιπόν, ο ποταμός του Βελιγράδι λέγεται Σάμπα. Σάμπα. Παραπόταμος του Δούναβη, πληροφορία. Δούναβης, ρε. Τι δουλειά έχει ο Δούναβης στη Σερβία, ρε. Παραπόταμος είναι. Παραποτάμι είναι, ρε. Και πρέπει να έχει το όνομα του ιδρυτή της Ορθοδόξης Εκκλησίας της Σερβίας, του Αγίου Σάβα. Α, Σάβα το λένε. Πάσα πιθανότητα. Σάβας. Σάβας είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας. Ναι, ναι, ήταν αυτός που ίδρυσε και το μοναστήρι του Χιλιανδαρίου στο Άγιον Όρος. Αυτά πρέπει να τα ξέρω ο φίλος ο Γρηγόρης. Αυτά τα ξέρω ο Γρηγόρης. Ναι, ναι, δεν τα ξέρω. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Το Ρώσικο! Είχε ένα το ρούλο! Ο Μαυρομούνιος Πάτερ! Λέγε φίλε. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Ωραίος. Πήρε τηλέφωνο. Είσαι ασεβής! Για ποιο λόγο ρε κάνανε, λέω, τον Παΐσιο Άγιο, αφού δεν έχει 100 χρόνια που πέθανε. Ναι, 100 θέλει. Ναι. Εσύ τι λες! Γιατί? Να πουλάνε λαδάκια, λέω, στην τηλεόραση, μάλλον την βλάκα του, λέω. Πάμε επόμενη γραμμή, κορόιδο. Καλημέρα! Καλησπέρα, ρε! Άντε, ρε, πού είσαι, ρε! Νάτος! Στεφανάκο, τι γίνεται, Στεφανάκο! Άσε, ρε, φίλε, κλαίμε εδώ πάνω, τι γίνεται, ψάχναμε! Τον Μπούγκουρα ψάχνουν οι Αργιανοί! Μόνο πάω και είναι καλά, όλοι αργιανοί! Πάει και η Λέσχη, πάει και ο Κόντης, πάει και ο Σαουρίδης, ναούμε! Ψάχνουν επενδυτοί οι Αργιανοί! Λένε οι Αργιανοί, οι Παοξίδες, λέει, αλλάξαν το DNA τους, λέει! Σάμα τις λέω εγώ οι Αργιανοί, δεν αλλάξαν το DNA τους! Που από Λέσχη Βραέ, που είναι Λέσχη Βραέ, θέλουν επενδυτή τώρα. Δε σβήνει Νίκο, άστο να τώρα, δε σβήνει. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε πει. Όσα κατηγορούσαν οι Παοξίδες εδώ και τόσα χρόνια που έκαναν οι υπόλοιποι που ήταν ισχυροί, τους αρέσει να τα κάνουν αυτοί τώρα. Και μετά τρελαίνονται, γιατί εγώ τους χαρακτηρίζω Ολυμπιακός της Βορείου Ελλάδος, ή νέο χαλίφι ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί κακό κάνουνε. Όχι φυσικά. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι θα ήθελα να είμαι εγώ στη θέση του. Ζηλεύεις γιατί ήθελα, που λες εσένες. Θα το ήθελα πάρα πολύ αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Καταρχήν, αφήστε ησυχό το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό παραγωγό της Ελλάδος. Ποιος είναι. 1000 χρόνια Γρηγόρης Κόκκινος. Ναι, Πασοκάρα, βέβαια. Αυτή. Σωστό. Αυτό το διάστημα ο φίλος μου Γρηγόρης είναι λίγο εκτός αυτού, δεν είναι έξω πανερά του και δικαιολογημένα γιατί η αγαπημένη του ομάδα αυτή ότι όλα δείχνουν δεν είναι τελικό. Ναι, τρώει αντί 8 σκορδόψαμε με την πίτσα το βράδυ, τρώει 6. Ναι. Και όταν ρεύεται δεν βρωμάνε όλοι οι όροφοι, βρωμάνε μισή. Μεγάλη στεναχωριά. Σιγά, μην. Ο Γρηγόρης είναι συναισθηματικός τύπος. Οπωσδήποτε. Όταν ρεύεται το μεσημέρι εδώ να δεις τι συναισθηματικός τύπος που είναι. Ο Γρηγόρης και θα σε διαψεύσω. Υποθυμάει ο μάστορας απέναντι. Ναι, ναι. Θα σε διαψεύσω δημόσια του Στυρατόπουλε. Γιατί η Θεσσαλονίκη δύο φορές που πήγαμε για καφέ και δύο φορές για φαγητό δεν με άφησε να βγάλω ούτε ένα ευρώ. Άφησε είναι ο Γρηγόρης, εγώ το λέω, αλλά αυτό τον πιάνει συνέχεια. Θα τα πλήρωνε ο ταβερνιάρης, ρε βλάκα. Άσε ρε τώρα, βλάκα. Βλάκα. Δεν μου λες τώρα, για να κλείσω να πάρει και κανένας άλλος φίλος τηλέφωνο, θα μου λύσει την απορία μου. Ναι. Έχω μία απορία. Πώς γίνεται η οργανωμένη παντή στο άδος μου, το 2008 όταν ο Ντέλης Νικολαίδης κέρδισε τη Μίλα, θέλω να το φάζω τα λόγα μαζί με τα ρούχα. Και τώρα που παραπέμπουμε, που μας ξεπηλίζει ο Λιόλιος και ο Μαρινάκης με τον Χαρτιγιωμό Μπουβάλη, πώς το λένε αυτό. Ναι. Δεν μιλάει κανένας. Είδες. Μπορείς να το εξηγήσεις και να το ερμηνεύσεις. Ερμήνευσέ το ρε. Ποιο την ερμηνεύσω εγώ. Όχι, εσύ τι ερμηνεία δεις. Δεν έχω να ερμηνεύσω εγώ. Για ποιο λόγο η original. Ναι. Αυτή η τεράστια
οργανωμένο κίνημα, να το πω, ξέρω εγώ, γιατί κι αλλιώς δεν ζητάει το λόγο από τον προπονητή, ποδοσφαιριστή, μεγαλομέτωχο, τεχνικό διευθυντή, για ποιο λόγο, ενώ πήγε στη Τούμπα και έκανε διπλό και ανέβασε τις προσδοκίες μας, μας ενθάρρυνε, για ποιο λόγο μετά, με τρεις μέρες διαφορά. Και εγώ αυτή την απορία που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Όχι, και αυτό που κάνεις με το Παναθηναϊκό. Μια λογική εξήγηση μπορεί να μου δώσει ένας άνθρωπος. Γιατί είναι φλόρι της ορίζινα, αλλά την Αθήνα δεν μιλάτε. Φλόρι της ορίζινα. Φλόρι. Ναι, γιατί δεν μιλάτε, ρε. Γιατί δεν βγαίνετε μπροστά, γιατί δεν βγάζετε ανακοινώσεις, ρε. Γιατί ναι. Πριν τον Ελισανίδη τους είχατε βγάλει όλους στα νύσια. Και τώρα με το τίρε έχετε γίνει γατάκια. Έγινε δηλαδή φλορίτζιναλ. Να μας εξηγήσουν το λόγο δημόσια. Για ποιο λόγο τον έχουν στη πούδρα και στο απειρόβλητο. Θα βγουν οι άλλοι στο κούρα, το ξέρουμε κι εμείς, παιδί μου, που δεν έχουν σε κάποια οργάνωση. Προφανώς, όταν ρίξαν την ομάδα και πήρε το OK ο Μελισανίδης, εκεί μπορεί να υπήρχε καμιά μυστική, νηστική συμφωνία. Μάλιστα. Και να τους έχει δεμένους. Εμείς τι φτώμε. Να τους έχει δεμένους ή να τους είπε τα χαντάκια στην Αθήνα είναι πολλά. Μπορεί να τους είπε και αυτό. Και σου λέει ο άλλος από τον άμεσο χαντάκι, καλύτερα να μην κάνω το μαγκάκι. Και εσύ βγάζεις πυριά τώρα με αυτά που βλέπεις. Δίκιο έχεις. Κάνω το μαγκάκι, αλλά έχει χαντάκι. Δεν ξέρω ποιος αλλάζει χαντάκι και ποιος κάνει το μαγκάκι. Εγώ ξέρω ότι με ξεφτύλισε ο Λιόνιος μετά από τελικό κυπέλλο, μετά από διπλό με τη Τούμπα, μετά από διπλό με στο Καραϊσκάκι. Και θέλω να βγει ένας άνθρωπος και να μου το εξηγήσει όλο αυτό. Αυτή η ομάδα δεν είναι που κέρδισε μέσα στο Καραϊσκάκι. Αυτή δεν είναι που ξεκίνησε το ΠΑΟΚ. Που έπρεπε στο 20 να το κερδίσει 0-4. Ναι, μάλιστα. Κάνω λάθος. Όχι. Σωστά. Αυτή η ομάδα δεν είναι να κερδίσει 7 μηδέν στο ΑΚΑ και λέω γλύκου μου κέρδισε μόνο 3. Ναι, μάλιστα. Γιατί αυτή η ομάδα ξεκίνησε το πονιόνο στην έδρα της με 0 ευκαιρίες. Ας μου το ξεκινήσει κάποιος εμένα λογικά να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται. Έκλεισες. Και ας μου πει. Έκλεισες. Ποιος σας το εξηγήσει, γεια. Ο Χρήστος από τη Λαμπράκη λέει να πούμε τον κύριο Σαββίδη να πάρει το 4Ε και τη Λιδία τη Φιλιππισία να κάνει το κόκκινο αρχικουμάντο. Ποιο μέγα τσάνελ λέει. Μήνυμα από το φίλο του Γιάννη εκπομπής. Ναι. Στεφανάρο Μπρίγιο λέει 2,2 Μυριόπουλα. Ακριβότερη μεταγραφή επί εποχή Σαββίδη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ σε θέμα Λεωνάρντο κρατάει ουδέτερη στάση γιατί κοιτάει παίχτες από το γαλλικό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραία. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Καλημέρα. Έλα. Έλα φίλε. Ποτσάει από κυλική δράπη. Καλώ τον Κυλκυσιώτη. Έλα. Τι λέει. Με λιγάλα. Ωραία. Εγώ έχω μια απορία. Γιατί ο παδί του Ηράκλη και γενικά στον Ηράκλη τα βάζουν με τον ΠΑΟΚ επειδή ψήφισε υπέρ. Λες και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει τον ήρωα. Ναι. Για δώσ' την ερμηνεία σου δηλαδή. Ναι, εγώ το έχω απορία αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί πρέπει να τα βάλεις μαζί μας δηλαδή. Ποιο. Του Ηράκλη. Ναι. Και οι οργανωμένοι. Γιατί το παίζετε Μακεδονομάχη και αντί να ψηφίσετε Ηρακλή, ψηφίσατε Λεβαδιακό. Ναι, λες και αυτοί είναι καλύτεροι. Αν είχαν ένα. Αυτοί είναι χειρότεροι. Εσείς που λέτε είστε Μακεδονομάχη. Και γερά και τους έπαιρνε και κύπελο και όλα με λιγάλα και goal of sight, όλα μούχτι θα τα κάνανε. Mm. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό όπως λες εσύ. Και οι Αριανοί. Μάλιστα. Έχω μια πορεία τώρα άλλη να σε κάνω. Ναι. Για τον κόκκινο. Τι? Εγώ δούλευα το καλοκαίρι σε μια ταβέρνα στη Χαλκιδική όπου τι έκανε ο ταβερνιάρης το αφεντικό μου, το πρώην αφεντικό μου. Ναι. Έβαζε ροζέ, σέρβιρε για ροζέ κρασί ενώ έβαζα εγώ προσωπικά με έλεγε τι να κάνω. Κόκκινο και άσπρο και το σέρβιρε για ροζέ. Ναι. Εάν βάζαμε, αν το δίναμε αυτό το κρασί στο κόκκινο και του έλεγα ρε παιδί μου πες μου από ποιο μέρος είναι. Θα μου λέει ότι είναι μούφα ή θα έψαχνα να βρει το μέρος. Γουατεμάλα! Βουργονδίας! Να μην κάνω εγώ τον έξυπνο. Στα ποτά τώρα δεν μπορώ να τον τη βγω. Είναι καιρός φίλε. Στα ποτά και στα πουρα είναι πολύ δυνατό. Δεν μπορώ να του τη βγω τώρα να κάνω τον έξυπνο τώρα στο κόκκινο, το ποτό κτλ. Άσε που είναι, έχει δοκιμάσει όλες τις κάβες να πούμε κτλ. Είναι, θα του τυχωθώ εγώ τον κόκκινο σε πράγματα που δεν ξέρω. Εμένα μπορεί να μου δώσει να μου στέλνει και να μου πει ότι είναι
κρασί του 1798. Θα την πατήσω. Μπορεί να το παίρνει και πρέφαλε. Άμα το δεις, μην το δώσεις. Ο κόκκινος. Ότι είναι μούφα. Εγώ τον κόκκινο που όταν πιει ουίσκι και καταλαβαίνει από 400 χιλιόμετρα ότι είναι νοθευμένο. Αλλαχρέ. Τρυπημένο είναι το μπουκάλι. Πού το ξέρεις, ρε, το λέω. Άκουθέ με που σου λέω. Ρε, πού το ξέρεις, ρε. Άκουσέ με που σου λέω. Καλά. Για κάνω τον έξυπνο. Δεν μπορείς. Ε, όχι, βέβαια. Έγινε. Καλύτερα. Τα λέμε. Γεια σου, παιδί. Επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα εγώ. Πω, που σαν το Μητροπολίτη. Λέγε, ρε, φίλε. Τι κάνετε, καλά. Καλά, καλά είσαι. Ωραίος, ρε, φίλε. Λοιπόν, αυτό. Ναι. Σαν κρυφό παόξη που είστε, σε κάνω μια ερώτηση. Για κάνε. Σένα λέει. Εμένα είπε. Σένα λέει. Ναι. Θα ανησυχούσες εσύ, θα ανησυχείς για τον Μπούκουρα, Κούμπουρα, πώς λένε αυτό, να, αν έρθει στον Άρη. Μπορεί εγώ θέλω να έρθει για να έχω δουλειά. Γιατί ο Καρατζαφέρης με βγάζει για να μιλάω για πάω Κάρι Ηρακλή. Και στο τέλος θα μιλάω για το μακεδονικό του αγρό. Ναι, ναι, ναι. Άμα έρθει ο Μπούκουρας και εμένα θα με διορίσουν Αυτόπουλος μετά. Βέβαια. Ρεπόρτερ στον Άρη. Πόσο καιρό του δίνεις. Ποιο να. Αυτό να έρθει στον Άρη. Αν έρθει στον Άρη. Μέχρι να γυρίσει ο τελευταίος από τη Χαλκιδική. Κοίτα, αν έχει λεφτά για πέταμα και θέλει να κάνει το κομμάτι του, καλά είναι. Άμα θέλει να κάνει επένδυση, την έκατσε τη βάρκα. Ναι. Μετά από πόσο άμα θέλει να κάνει το κομμάτι του και στα 62 να το μάθει, ξέρω εγώ, η θεία του η Σωτηρία και ο θείος Σίμος, να σου πω, καλά θα κάνει. Μετά από πόσο καιρό θα θέλουν τα παιδιά της Super 3 εκεί πέρα να κάνουν το κομμάτι πάλι. Μετά από πόσο καιρό θα κάνουν κομμάτι. Κοίταξε να δεις. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω γιατί οι παλιοί λέει φύγαν, ήρθαν οι νέοι. Τώρα αν οι νέοι. Άκου τώρα. Καλό, ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή, ρε. Το γέλιο σου, το γέλιο σου, το αυθόρμητο, ρε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Βέβαια, δηλαδή ο Σαβίδης δεν έχει εκεί πέρα μεροκάματα να δώσει. Μαζεύτηκε εκεί η Μάρα, η Σάρα. Εκείνος ο Τουρσουνίδης. Τι έχει ο Τουρσουνίδης. Έκανε δηλώσεις ο Σαβίδης. Δίπλα και καθόταν σαν τον Τζιμάρα. Πώς το λέγανε αυτό ρε που καθόταν πίσω στις κάμερες. Όχι Τζιμάρας, πώς το λέγανε. Σαν τον Μιτσάρα. Ποιο ρε. Καθότανε 20 λεπτά πίσω από τον Σαβίδη ο Τουρσουνίδης. Μπας και τον πάρει εκεί, το βάλει πουθενά. Κάναμε ροκαματάκι, βρε. Είχε πιαστεί το ποδάρι του να πούμε φλεβίτιδα. Τι να κάνεις, άμα έχει λεφτά, όλοι πάμε, ρε φίλε. Τα λιμά, εμείς να πούμε είμαστε λίμα. Φουκαράδες είμαστε. Γιατί ρε, και εμείς δεν πάμε να ξεθούμε κι εμείς, να χωθούμε μέσα λίγο. Δώσε και σε μένα λίγο. Δα τι δεν δίνεις καλή και σε μένα να εμένα θα με πάνε, εσύ είπα στο Κυλικείο τώρα κάτω, στο λιμάνι. Ναι, ναι. Θα με πάρει και ο φίλο. Έχω ένα φίλο, ξέρεις, παοξύπη, θα με διορίσει εκεί πέρα. Ναι. Ξέρεις το Κυλικείο. Και ξέρεις το φίλο. Το ξέρεις το φίλο. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι καλέ, φίλε. Είμαι Απόλλων και Κολχικό, εγώ καταρχάς. Κολχικό είσαι. Ναι, Απόλλων και Κολχικό, ναι. Ναι. Ήθελα να σε πω για μια εμπειρία μόλις τώρα που είχα. Επειδή γυρίζω από Χαλκιδική, Κολχικό. Θέλω να τη μοιραστώ λίγο μαζί σας. Ναι. Καταρχάς, είπες κάτι για τους Άρηβους, ότι είναι πολύ αστέρια, τι είπες, πολύ έξυπνοι, κάτι είπες τέλος πάντων. Εγώ έπεσα σε έναν Σέρβο, τώρα που ερχόμουν. Ναι. Πήρα από Ποτίδεα προς Θεσσαλονίκη, ο έξυπνος πήγε στο αντίθετο ρεύμα. Σέρβος. Και, σε Λωρίδα. Και πάλι καλά, γλιτώσαμε την τοπική. Σέρβος, ρε φίλε. Ξεκάθαρα, ναι, γιατί είδα τις πινακίδες. Και μετά αυτός κατάλαβε ότι έκανε κομπλάδα. Και μπορεί να ήταν κανένας χρυσαυγίτης που πήγε στη Σερβία να χτίσει κάποια εταιρεία, ρε βλάκα. Μπερδεύτηκε, παιδιά, στην Ποτίδεια υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ναι. Σύναν είναι λυπής εκεί πέρα που γίνεται ο δρόμος. Και μπερδεύονται οι ξένοι και παίρνουν όπου να είναι. Άρα δεν φταίει ο Σέρβος. Ο βλάκας που έχει εκεί πέρα τη σήμανση λάθος φταίει. Ο Ξυλικίδης ξέρει από εκεί τα μέρα. Δεν ξέρει από εκεί, έχει σπίτι περνάει. Άρα σκότα οκτάβιο δίκο στους Σέρβους λογικά. Του χρόνου η Β' Εθνική πόσα τερμπήθηκε και από τη Θεσσαλονίκη, 4 ή 5. Του χρόνου ο Ηρακλής, άμα είναι γάμα. Άμα είναι γάμα ο Ηρακλής. Θα πάει η Β'. Θα παίζει με το Μακεδονικό. Μακεδονικός Ηρακλής και αναμετάδοση κύριο Γρηγόρης Κόκκινος. Είμαστε σε 22ο λεπτό. Ο Ηρακλής 1-0. Τη δόξα δράμας, πώς την κόβεις που. Την άποψη στο Κώστα για τη δόξα δράμας που. Που έχει χωθεί να πούμε να μας τραγάνει να πούμε μέχρι τελευταία αγωνιστική. Κοίτα, η δόξα δράμας διάλεξε τα χρήματα. Ο Καλαϊτζίδης τον Τραμπούκο. Φαίνεται ότι ο Τραμπούκος νίκησε τα χρήματα. Μέτρησε. Για την καρδία, τι πιστεύεις. Καρδία είναι ομάδα που μπλέκεται ο Ζαγοράκης. Δεν την γουστάρω πολύ την καρδία.
Ωραίος, έγινε, τα λέμε. Για χαρά. Χώνεται και ο Ζαγοράκης στην καρδιά. Αφού και σου πω, ρε φίλε. Την περιοχή εκεί κονταμένη, ναι. Γιατί να μην υποστηρίξει την ομάδα. Θα χωθεί, εντάξει. Ασχωθεί. Να χωθεί. Ε. Πάει, βλέπει τα μάτς. Εντάξει, ξέρεις η Καλαμαριά. Καλαμαριά εκεί πέρα. Έχει τους φουσκωτούς ο Καλαϊτζίδης, τους τραμπούκους εκεί πέρα κτλ. Δύο τενικά και τυρί γίνεται δουλειά. Για χαρά. Τα παιδιά, δύο-τρία χάμπουργκερ, ορμάτσα. Δόξα δράμα τα λεφτά. Η Λαμία τα λεφτά. Ο Άρης ούτε τραμπούκο τε λεφτά. Ο καθένας όπως μπορεί. Τίποτα δεν κάνω. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη. Είναι ρε. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα σας. Είναι ρε. Χρόνια πολλά στο Γιάννη το Χιλιτίδη. Υπόθη από όλους τους εμάς τους δαπνοστεφανωμένους της Καστέλας να είναι ευχές του. Χρόνια πολλά γιατί ο Χιλιτίδη σήμερα. Θα σας εξηγήσω κύριος Χιλιτίδης κύριε Ραυτόπουλε. Ξέρω εσείς δεν πιστεύετε σε χρόνια πολλά, δεν θέλω να το μακρύνουμε. Τι θυμήθηκα τώρα κύριε Ραυτόπουλε που είπατε για τον Σουλίνη, για τον Μητσάρα. 26. Ναι. Από εδώ και κύριε, πέρα μετράτε γενέθλια. Ναι. Ναι. Το Αβαντάζ θυμήθηκα κύριε Ραυτόπουλε, το προλάβατε αυτό το μαγαζί σας. Δεν πήγαινα, δεν γούσταρα εγώ τα σκυλιάκια. Αβαντάζ ρε φίλε, είχε έναν τραγουδιστή τον Τάσο που έλεγε το κουκλί, το κουκλάκι δεν μου δίνει άλλο φυλάκι να πούμε. Πρώτο τραπέζιο! Εγώ είχα ένα φίλο! Ναι. Ταξόδευε. Ποιο τραγούδισε αυτό, μα πήγαινε στο Βρωμοκόρου εκεί. Ο Τάσος. Το κουκλί, το κουκλάκι. Δεν μου δίνει είπε και φυλάκι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Και ξέρετε ποια ήταν για 10 λεπτά εμφανιζόταν, ε? Ποια? Μια που ήταν στο κόμμα του εργοδότη σα. Σταυρώστε με. Σταυρώστε με. Και αυτή είχε δεκάλεπτο, είχε δεκάλεπτο τότε. Τότε ξεκινούσε κύριε Ραυτόπουλε, πας περιπτώσει. Το κανάτι παιδί μου, το κανάτι. Αλάνθασα το κανάτι. Ωραία. Κύριε Ραυτόπουλε. Έλα φίλε. Σας περίμενα για πιο προχωρημένο. Δηλαδή. Για αυτόν τον καινούριο επενδυτή. Δηλαδή, βασιλιάς του Μαγιό πέρασε για να επενδύσει. Από την ομάδα της γειτονιάς σας. Ναι. Τραγουδιστής με ένα καράβι που έμοιαζε τον τραγουδιστή ο Κινούσης πέρασε από την ομάδα της γειτονιάς σας. Ναι. Εφοπλιστής, ναι. Εφοπλιστής, ναι. Ο άλλος ο Άγγλος τον έφερε ο Σούπερ 3 και γέμισε του Χαριλάου τότε που πήρε ο Δέλλας μεταγραφή. Α, εσύ μιλάς τώρα μισό λεπτό. Με τον Κινούση αυτό που ο αδερφός του Τσαρούχα. Κύριε Πετρολάκη, εγώ τον είδα τον καπετάνιο. Ναι. Μίλησα με τον καπετάνιο. Ο καπετάνιο είναι, λέμε, για. Νομίζω ότι μπορεί να είναι αυτό ο καπετάνιο. Καπετάνιο είχε νοικιάσει μια πλήμουθ να πει. Εγώ περίμενα να πει ένα ηγητικό. Καπετάνιο ο Καμπάνη είναι φοβερό. Εγώ είμαι νομικό σύμβουλο και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει. Για τσαρουχά! Δεν μου λέτε. Έχουμε ζήσει ωραία πράγματα. Τσαρουχά! Να μην τρέγε, πάω και να πει καπετάνιε, να το λέγαμε. Ο τρέγε. Εδώ καπετάνιε, εδώ. Δεν μου λέτε κύριε Ραυτόπουλε. Τον άλλον το θυμάστε έναν που είχε στη Βουλγαρία εργοστάσιο με έπιπλα Κόχεν. 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 Ποιο είναι αυτό, ναι. Και αυτό επενδυτή ήταν, έπαιξε. Θα τον έφερε το Σαμουέλ. Από άλλο, ο Δρό. Που έλεγε ο Κόχεν. Ο Δρό. Κυρίες και κύριοι, ο δρόμος σας κύριες και κύριοι, άκουγε ο δρόμος, ποιος δρόμος είναι κόκκινε, ποιος δρόμος. Πρέπει να βρείτε τα ηχητικά του Μετρόπολη. Θα είναι μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, το Ζαχουδάνε μέχρι παλέμαχοι από το Λιτόχωρο λέγανε ότι είναι μεγάλο επιχειρηματία που πήγε με μια βαλίτσα όνειρα στην Αμερική και ήρθε με το δολάριο να ρέει. Τέτοια θα πρέπει να τους λέτε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ το Ζαχουδάνη το χάρηκα ρε φίλε. Πως δάγκωσε αυτούς που έχουν δαγκώσει το σωματείο. Πως τους δάγκωσε ρε φίλε. Αυτός ο απατεώνας ο Ζαχουδάνης. Ο Ζαχουδάνης είναι μέτρο στο πράγμα. Στα έχω πει αυτά Κωστάκη μου. Τι μέτρο ήταν αυτό. Τι έτον ήχης ήταν αυτό. Τι μάτι γιάιτος Χρυσοφτέρου έχω εσείς. Βρε μεροκάμα το έβγαλε βρε εδώ ο ξάδερφος του Ανδριάς. Ο Ανδριάς. Κουβαλούσε τις βαλίτσες του Ιορδανέσκου στο αεροδρόμιο. Σε παρακαλώ μη μου το χαλάς τώρα. Ο Ανδριάς είχε χρεώσει ένα χαλί στην ΠΑΕ Άρης με πλέξη Άγγε Μπούντεν. Τι σωματείο. Υπτάμενο χαλί άμα ήταν πιο φθηνό θα ήταν. Δεν μου λες ρε Κωστάκη μου. Παπά πιο φθηνό θα ήταν. Τι γινότανε, τι γινότανε. Δεν μου λες ρε Κωστάκη μου. Ποιοι βγάλανε κουπόνια, πες μου μια ομάδα που έβγαλε κουπόνια σαν τους κομμουνιστές. Η ομάδα, της καρδιάς σου ρε, η ομάδα του Άρη μας έβγαλε κουπόνι γιατί η ομάδα του Άρη μας έχει φιλάθλους
Σοβαρούς. Ναι. Και δεν είναι Κωστάκη μου, ξέρεις πόσοι δώσαν 20 χίλιαρο τότε. Και, και πού πήγαν τα λεφτά. Ξέρω μερικούς εγώ, ξέρω, δεν θέλω να τα πω. Λεφτά, ξέρω. Τα λεφτά που πήγαν, πες μας. Καταρχήν τα λεφτά έγινε μία μεταγραφή του στο Ίνοβιτς να μην χαθεί το Κελεπούρι με 80 εκατομμύρια και κυκλοφόρησε μια καινούργια BMW ενός τελωνιακού υπαλλήλου. Μη. Όχι, τελωνιακός υπαλλήλος, είπα κύριε Κώστα μου, εγώ έτσι άκουσα, δεν υιοθετώ τίποτα. Ναι, και ναι. Τώρα εσύ περιμένεις, ο Ντόντος τους γλεντάει 3 χρόνια. Εσύ περιμένεις ο Τόντος να βρει επενδυτή, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Ναι. Δηλαδή τι πόνο τα έχει δώσει αυτά τα αριανά. Βρε, ο άλλος τους έφερε τους Άραβες με το γυρόπιτο. Και ας είναι καλά, Κωστάκι μου, και να κλείσω με αυτό. Είναι καλά το παιδί που έχει το γυράδικο γύρω στις γης και ταΐζει κανένα ποδοσφαιριστή εκεί. Α, είναι και ο Καραβασίλης, ναι. Στον Καραβόμηλο. Και λιγδώνει το αντεράκι κανενός, γιατί όλοι αυτοί δεν θα είχαν να φάνε, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Ναι. Εσείς τώρα έτσι με το ποδοσφαιρικό σας μάτι και με το χέρι στην καρδιά, ξέρω ότι δεν είσαι συντρικαδόρος. Όχι. Δηλαδή αυτό το ποδοσφαιρικό θαύμα που λέγεται αγρότης Λιανοκλαδίου. Αλήθεια, γιατί δεν λέτε αγρότης Λιανοκλαδίου και λέτε Λαμία? Κοίταξε, επειδή πήρε το αφημί. Ναι, έχεις απόλυτα δίκιο. Να τα λέτε όμως αυτά, κύριε Κώστα. Το πήρε το αφημί, ναι. Ναι. Αυτό το ποδοσφαιρικό θαύμα τώρα που έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Ναι. Την πάρετε τώρα και δεν τη βάλετε να παίξει Super League. Ναι. Και παίξει, ρε παιδί μου, στην Πριμιέρα Division. Πριμιέρα, ναι. Ή παίζει στην Bundesliga, δηλαδή. Ναι. Την κατατάσσεται, παίζει σε αυτές τις μεγάλες. Μπορεί να συναγωνιστεί τις μεγάλες ομάδες. Δύσκολα. Γιατί δύσκολα, κύριε? Ξέρω εγώ δύσκολα. Ποδοσφαιρικό θαύμα είναι. Δεν μου λέει ποιος είναι καλύτερος προπονητής, κύριε, ο Πανουριάς ή ο Μυροφορίδης? Ο Πανουριάς ή ο Μυροφορίδης? Νομίζω ότι ο κύριος Μυροφορίδης που του έγινε και πρόταση. Ο Σερτάκης. Ναι. Ο Σερτάκης. Είναι, κατέχει καλύτερα το ποδοσφαιρικό κομμάτι, λέτε. Ο Μυροφορίδης νομίζω ότι είναι τεχνογνωσία άριστος. Ναι. Αλλά ναι. Θέλω να το δω να δουλέψει σε μια ομάδα η οποία, ας πούμε, τα οικονομικά της δεν είναι και πολύ καλά. Yeah. Δηλαδή τώρα εσείς με το ποδοσφαιρικό μάτι που έχετε, ο κύριος Πανουριάς τι σύστημα παίζει η ομάδα που είχε και ο κύριος Μυροφορίδης τι σύστημα έπαιζε η ομάδα του? Δώσε άκου κέρδε. Δώσε άκου κέρδε, έφυγε. Πάρε με μετά τηλέφωνο γιατί δεν τον πρόλαβα το μεσημέρι. Άιντε. Πάμε. Ναι. Πανσεραϊκός. Α, νάτος. Έλα. Δώσε ρε πίλη. Πανσεραϊκός. Βασικά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι φώναζε ο γιατρός Πανσεραϊκός, αλλά δύσκολα να είναι στην ίδια κατηγορία του χρόνου με τον Πανσεραϊκό, αυτό βλέπω. Ναι. Θα είναι σε ολίγον κατώτερη. Πού είσαι, ρε Κατζηνάκο, τι κάνεις? Τι κάνουμε, ρε Μπίλε, τώρα να πούμε. Λοιπόν. Να φέρω τον Τράκη, εγώ φωνάζω να φέρω τον Τράκη, να τον φέρω. Το Τράκη. Γουστάρεις Τράκη. Ναι. Το Τράκη. Τράκη. Λοιπόν, ερώτηση. Τι διαφορά έχει η ανακοίνωση του Super 3 από αυτά που έλεγε ο Χατζηνάκος στην εκπομπή? Ακούω. Τι διαφορά η ανακοίνωση του Super 3? Ναι, με αυτά που έλεγε ο Χατζηνάκος που έχει πει στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση το τελευταία εβδομάδα. Ποια είναι η διαφορά? Βρείτε μου διαφορές, αν υπάρχει διαφορά. Κάσε να τη διαβάσω καλά και θα σου πω. Να διαβάσει καλά. Πρέπει να τη διαβάσω. Αλλά επειδή ξέρω ότι είπε, εσύ λοιπόν, ο Χατζηνάκος είπε το εξής. Ναι. Αν υπάρχουν όποια Μακεδονία που θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, εγώ ανέφερα ότι υπάρχουν 500.000 Αριανοί οι οποίοι θα στηρίξουν το αντίπαλο δέος. Μα έχει διαφορά η ανακοίνωση του Super 3 από αυτό που είπα ή όχι? Ερωτώ. Ερωτάς. Βάλτε να ψάξω την ανακοίνωση εγώ τώρα και θα σου πω. Αλλά λογικά αυτό που είπες θα λέει και ανακοίνωση. Για να μην ψάχνω τώρα. Η ανακοίνωση εστράφει εναντίον ΣΥΡΙΖΑ και Σαββίδη. Ωραία. Άρα είναι η ίδια με αυτό που είπες. Μπράβο. Ναι. Κατά δεύτερον, πού ο Super 3 έχει στηρίξει Καρυπίδη κατά Ραπτόπουλον Ευαγγέλιο? Να σου πω κάτι. Ναι. Ο Super 3 στηρίζει Καρυπίδη, ναι, για τους δικούς του λόγους, ναι, για το γεγονός ότι πιθανόν δεν υπάρχει κάποιος άλλος μέχρι στιγμής. Όταν όμως ο Super 3 έμαθε ότι υπάρχει επενδυτής και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι θα κάτσει να λέει στους ούρους τον Καρυπίδη
Ναι, δηλαδή ο Καρυπίδης. Χωρίς τίποτα. Και ο Καρυπίδης. Αν υπάρχει η όποια Βόρεια Ελλάδα που λέει Σαββίδη προχώρα, υπάρχει το αντίπαλο δέος που λέει αντισύριζα. Ένα. Δεύτερον, μίλησα για Καρυπίδη ότι μόνος του δεν μπορεί. Ναι. Ότι μόνος του δεν μπορεί. Και πλέον εγώ θεωρώ ότι δικαιώθηκα απόλυτα και για το Super 3 που θελήσατε να βγάλετε εναντίον ενός Αριανού ο οποίος είναι μόνος και αυτόνομος και λέει αυτά που πιστεύει, κατέπεσαν. Λες. Ο Χατζηνάκος βγήκε και είπε, πώς είστε εσείς παοξίδες και εμείς λέμε πάμε στο αντίπαλο δέος. Δεν υπάρχει δηλαδή Αριανός αυτή τη στιγμή, είτε λέγεται Super 3 είτε λέγεται οποιοδήποτε, ο οποίος είναι αντίθετος σε αυτά που είπα. Το οποίο σημαίνει ο Αριανός αυτή τη στιγμή δεν τον νοιάζει να συμμαχήσει και με το διάολο προκειμένου να βγει από αυτό το τέλμα. Εγώ μίλησα ανοιχτά ότι εφόσον έχει δημιουργηθεί μια συμμαχία που αποφάσισε για ποιοι θα παίξουν Super League και ποιοι δεν θα παίξουν, το συμφέρον του Άρη αυτή τη στιγμή είναι να πάει, εφόσον δεν έχει επενδυτεί, πρέπει να πάει με το αντίπαλο δέος. Απλά πράγματα. Όποιος Αριανός είχε πει κάτι διαφορετικό, που δεν ήταν ο Super 3 που θεωρήθηκε και έπρεπε να παρουσιάσουν, ο Super 3 έκανε την ανακοίνωση που έπρεπε να πάρει και μπράβο του. Και εγώ δεν μιλάω, δεν υπήρξα ποτέ ούτε οργανωμένος, ούτε σουπεράς, ούτε τίποτα. Το μόνο μου πιστεύω είναι το καλό της ομάδας μας να γλιτώσει τον αφανισμό. Και ό,τι είπε ο Super 3 ήταν ακριβώς πάνω στα λεγόμενα που είχα πει και εγώ. Ότι αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία στηρίζει αυτή την κατάσταση, εμείς θα πάμε εναντίον. Και ο Άρης χρειάζεται επενδυτή και όχι μόνο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τι μου λες. Σε ακούω. Ποιος είναι πρόεδρος του Super 3. Δεν με νοιάζει, δεν ασχολούμαι, δεν γνωρίζω. Κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα επιβίωσης του Άρη σαν οντότητα και του κόσμου του Άρη. Υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε Super 3, υπάρχει δεν Super 3 υπάρχει τίποτε οργανωμένο. Υπάρχει το καλό της ομάδας να γλιτώσω τον αφανισμό. Ο επόμενος πρόεδρος του Super 3 ποιος είναι? Γιατί ρωτάς τέτοια πράγματα ρε Κωστή? Έχει σημασία, νοιάζει τον Αριανό αυτή τη στιγμή που θα βρεθεί ξανά στη Β' Εθνική ποιος είναι ο πρόεδρος του Super 3 ή οτιδήποτε? Καλός ή κακός, ο Σαωρίδης ή το ηγέτης? Αυτά τα ανέφερα. Παίρνουν κάτι που ήμουν λάθος. Ναι. Αυτή τη στιγμή πόσο ο Super 3 μπορεί χωρίς αρχηγό να καταπλήξει τα πλήθη? Τα πλήθη δεν υπάρχει τρόπος ούτε να καταπληθούν ούτε τίποτα. Πρέπει ο κόσμος του Άρη ενωμένος, δεν υπάρχει ούτε Super 3 ούτε τίποτα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή πρέπει ενωμένος να δεν το βλέπω. Γιατί ο γιατρός, Super 3, στάσου λίγο. Με καλύπτει. Ο γιατρός ο Ηρακλειδέας. Ο γιατρός ο Ηρακλειδέας μου είπε ότι μετά το μάτς στη θύρα 2 βγήκαν από τη θύρα 3 λέει και τραμπουκίσαν αυτούς που χειροκροτούσαν τους παίκτες του Άρη. Ισχύει αυτό? Για ποιο θέμα λες? Για ποιο θέμα λέω? Μετά το Άρης Λαμία ρε. Δεν ξέρω ποιος τραμπούκισε τι. Ο κόσμος του Άρη έβγαλε μια μαζική αγανάκτηση. Εκείνος είχε μπροστά, ο Καρυπίδης περίμενε, θα ρωτήσω και το άλλο. Ναι. Ο Καρυπίδης ήταν παρόν σε αυτό το παιχνίδι για να δούμε πού στράβηκε ο κόσμος του Άρη εναντίον. Μάλιστα. Ήταν παρόν για να σου δώσω δίκιο και ήταν υπέρτης του Άρη που δεν βγάλανε το... αυτό που έπρεπε να βγάλουν και όλη τη χρονιά. Αλλά ο Καρυπίδης δεν ήταν παρόν να είναι μαζί με την ομάδα στο κέντρο του γηπέδου εκείνη την ώρα για να δούμε αν ο κόσμος του Άρη έκραξε τον κόσμο ή τον Καρυπίδη ή όλους μαζί. Λοιπόν, ο κόσμος του Άρη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε Super 3 ούτε τίποτα. Έβγαλε μια αγανάκτηση για αυτό το πράγμα, για την κατάληξη που υπήρχε αυτή τη χρονιά. Δεν θα αγανακτήσει, ρε, κι άλλο πόσο να πούμε. Πόσο να αντέξουμε. Πάντως το Μετρόπολης σου δίνει μια αισιοδοξία με αυτή την είδηση που έβγαλε αυτές τις δύο-τρεις μέρες. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλιώς, που να βγει να μιλήσει, φουκαρά Χατζινάκο, μετά το 0-0 της Λαμίας. Σε περιμένω στη Μαρμίτα την Κυριακή. Αύριο θα μιλήσουμε, μήπως έρθεις να μας πεις πέντε κουβέντες. Να έρθει να πει, ρε. Ναι, πάμε διάλειμμα πριν πάρουμε τους τελευταίους φίλους, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τελευταίος 27. Έτσι. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Αποστολίδης, Καρακατσάνης, Σαβάκης, Ελαμίν, Ζερβού και 100 ακόμα προσωπικότητες που κυριαρχούν στο χώρο τους και συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζονται και μιλούν για το δικό τους success story στο νέο περιοδικό της πόλης. Identity Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ταυτότητα και είναι μοναδική. Σύντομα στα περίπτερα. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρυσοπληρώνεις delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεις σε άλλο. Πεινάς, deliveras. Απαπα, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Δύο μήνες στη γραμμή, πέσανε οι υπόλοιποι. Πέσανε. Άλλους τέσσερις περιμένω. Περίμενε. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Πιο πιθανό είναι να πάρει ο Πούγκουρας του ΠΑΟΚ τον Άρη παρά ο Μπούμπουρας, λέει, από Ουκρανία. Γράψτε το. Ραπτό ήμουν στους και στους δύο τελικούς ο ΆΚΑ. Οι Αριανοί πολύ περισσότεροι και πολύ πιο οργανωμένοι. Παλμό και φωνή έβλεπε σε ένα κίτρινο πράγμα. Να πηγαίνει πάνω κάτω. Η ΠΑΟΚ λέει πουθενά δεν σε είχα δει έξω από τα αποδυτήρια και έλεγες οι Αριανοί εμένα βρίζουν, λες σκέφτηκα εγώ. Παναθηναϊκό Σάρτα θύρα 13. Σε θυμάμαι ρε με τον Ίνι που ήσουνα. Ναι. Τον Ίνι. Ναι, με τον Ίνι κυπελούχο. Ναι. Βρίζαν οι Αριανοί εμένα και χάσαν το κύπελο. Δεν θα απαντήσω. Πάμε Γιάννη στις γραμμές. Μαύρη κάλτσα είμαι εγώ. Είσαι μαύρη κάλτσα. Με το κόκκι πήγες να πάρεις κύπελο και μετά. Είσαι μαύρη κάλτσα, τελείωσε. Και με το λαμπάκι. Μια φορά πήγες στο ΠΑΟΚ και αυτό σ' αγαπάνε να πούμε τώρα. Το έβρισε το κύπελο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα Κώστα. Καλώς τον. Λοιπόν, θέλω να δώσω δύο απαντήσεις στον Χατζινάκο και στον πρώτο που πήρε τηλέφωνο. Του Χατζινάκο, ναι. Ναι, λέγανε να μου απαντήσει κάποιο, να μου απαντήσει κάποιο. Λοιπόν, στον πρώτο να εξή που είπε πώς γίνεται κερδί, φτάσαμε τελικό, κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ μες στην Τούμπα και χάσαμε τον Πανιόνιο κτλ. Ναι. Ναι, σε αυτόν εγώ έχω να απαντήσω. Τι απαντάς? Απαντάω ότι απλώς οι ίδιοι παίκτες παίζουν όλη τη χρονιά και είναι λογικό κάποια στιγμή να πούμε να κλατάρουν. Έτσι νομίζω εγώ. Βιολογικό το θέμα. Βιολογικό το θέμα. Κατάλαβα. Σε αυτόν αυτή είναι η απάντησή μου, δηλαδή έτσι το βλέπω εγώ. Και στο Χατζινάκο την απάντηση που έδωσε σχετικά με τα κόμματα και τα λοιπά, που είπε εμείς θα στηρίξουμε αλλιώς και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως, οι νεοδημοκράτες Αριανοί ήταν ας πούμε 100.000. Δεν πρόκειται να πάνε πολύ παραπάνω ψήφι στη Νέα Δημοκρατία από τον κόσμο του Άρη. Ούτως ή άλλως οι Αριανοί... Η Νέα Δημοκρατία, ρε, Νέα Δημοκρατία. Αυτό το σωτήρι... Τι αυτό το... Ρε εδώ ο Τσίπρας έβαλε μνημόνια ρε, και ο Μητσοτάκης είναι πιο αντιπαθητικός από τον Τσίπρα, ρε, μπορεί να το φανταστείς αυτό. Ρε είναι πιο αντιπαθητικός, ρε, η μάπα του, ρε, δεν τη βλέπεις τη μάπα του. Ο Κούλης, ρε φίλε. Η μάπα του Τσίπρα είναι πιο συμπαθητική, ρε φίλε. Γελάει σαν τον Χαζόν καμιά φορά. Παίρνει και το. Αυτό το... Έχει ρε φίλε το βλέμμα από το Λεμπέτ αυτό, γι' αυτό δεν. Το Λεμπέτ. Ο άλλος ο Τσιβιλίκας, να πούμε με τη μύτη. Του γουρλωμάτης. Τρομοκρατικός να πούμε και τα λοιπά. Δεν μου λες Κωστή, εσύ πώς το βλέπεις τώρα, ένας παοξής που είναι νεοδημοκράτης
είναι πιο εύκολο να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ή ο Αριανός που λέει ότι θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Ούτως ή άλλως ο Αριανός ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΟΚΣΙΣ, ρε φίλε, θα ψηφίσει ό,τι του πει ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αφού είναι χαϊβάνι σε αυτά τα πράγματα. Ο Αριανός θα ψάξει να βρει ένα σαουρίδι να του πει τι θα ψηφίσει. Δεν έχει σαουρίδι ο Αριανός. Αυτό που λέει ο Σχατζινάκος δεν ισχύει. Δεν έχει αρχηγό ο Σούπερ 3. Έβγαλε ανακοίνωση ο Σούπερ 3. Ποιος είναι αρχηγός του Σούπερ 3. Τι αυτό έχει. Τι. Μη Κώστα. Μη Κώστα, ναι, καταλαβαίνω. Από τον Εύωσμο η άλλη και από το κεντρικό η άλλη. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Αφού δεν έχουμε δύναμη, τι να κάνουμε. Θα πάει από τον Εύωσμο ο ένας, ο Σουμπεράς θα πει ψηφίστε εκείνον. Ο άλλος από τα κεντρικά θα πει ψηφίστε τον άλλον. Πλάκα κάνεις. Δεν έχει ο Σούπερ 3 τη δύναμη που είχε επί Σαωρίδη. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ποια δύναμη, ρε Κωστή. Όταν ήταν ο Σαωρίδης, πρώτα απ' όλα ήξερε όλη η Ελλάδα ότι ο πρόεδρος του ήταν ο Σαωρίδης. Αυτή τη στιγμή να πούμε, είναι οι πολύ μοιημένοι ξέρουν ποιος είναι πρόεδρος του Σούπερ 3. Γιατί ξέρει κανείς ποιος είναι πρόεδρος στη θύρα 10. Ούτε αυτό, εντάξει, λέμε τώρα, το συζητάμε ας πούμε. Ο Σαωρίδης είχε κάποτε δύναμη. Η θύρα 10 δεν είχε ποτέ άμα αντιδύναμη. Ο Σαουρίδης κάποτε ήξερε όλη η Ελλάδα ότι ο πρόεδρος του. Ο Σούπερ 3 ήταν ο πιο δυνατός σύνδεσμος στην Ελλάδα. Ο πιο οργανωμένος. Και όλοι ξέραν τι. Κακός ήταν πιο οργανωμένος. Κακός. Κακός ή καλός. Κακός. Υπήρχε ένας οργανωμένος σύνδεσμος φιλάθλων και μια ομάδα να είχαμε να λέγαμε. Ο σύνδεσμος έγινε πιο δυνατός από την ομάδα. Μπορεί να το διανοηθείς αυτό. Ο σύνδεσμος του Άρη έγινε πιο δυνατός από την ομάδα. Αυτή ήταν η κατάντια του Άρη. Οι φύλαθλοι να υπερπηδήσουν το σωματείο. Να μην πω το πηδήξαν το σωματείο, το υπερπηδήξανε. Ναι, γι' αυτό έφτασε εδώ που έφτασε το σωματείο. Αυτό είναι σίγουρο. Και όχι αρμένες. Μόνο γι' αυτό. Περισσότερο γι' αυτό εγώ πιστεύω. Απαξιώθηκαν κάποια πράγματα. Αργά το πας ρε φίλε. Μα το πάει αργά. Τι να κάνουμε τώρα. Το πήγε αργά. Τσιγαρόδικα ήγει. 42 πακέτα Μάλμπορο και 3 γουέζι στον καπάκι. Και χάρ το πιο μόνο. Αλλά είναι ωραίο, εμένα μου αρέσει αυτό. Για πε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το. Είμαστε εδώ πέρα μια παρείτσα. Κατάλαβα, κάτι κοπρόσχυλα τεμπελχανάδε τέτοια ώρα. Μίλησε τα παιδιά κοπρόσχυλα και τεμπελχανάδε, ρε. Μία και 40 τι πάρει, άρα είναι πέμπτη μέρα, ρε. Ραπτόπουλο είναι τώρα αυτό. Λέγε, ρε. Εμείς κάνουμε χαβαλέ. Ξέρω, ρε, πλάκα σε κάνω κι εγώ. Και εμείς κάνουμε χαβαλέ. Βαράμε όλο τον Ραπτόπουλο. Μαζί σας. Για πες γλυκέ μου άνθρωπο, πλάκα. Διακτήβες, Αριανοί, Παοξίβες. Μη σ' ακούσει η Μέρκελ και άλλη ασχημογυναίκα η Λαγκάρτ. Μία και 40 ότι διασκεδάζεις. Αυτή κάνας Τσίπρας εκεί, κάνας μυστικός αστυνομικός. Θα σε βάλει. Τσίπρα μαζί θα πάρουμε μαζί. Πού δεν έφτασε και μέσα. Αυτό εκεί πίσω από την. Καλό ο Πούγκουρα. Πού είναι το καφενείο που είσαι. Αγία Τριάδα. Αριανό ήταν. Δέρουν είναι εκεί πέρα. Αριανή. Όχι, ρε φιλέ. Παοξό είμαι. Αγία Τριάδα είστε Αριανή. Αγία Τριάδα είναι Αριανή. Όμω είμαστε παοξίδε. Από τον Εύωσμο εδώ πέρα βρέθηκα. Τέλο πάντων. Αγία Τριάδα. Συγγνώμη, ναι. Αγία Τριάδα και η παραλία ή Αγία Τριάδα στη Βασιλίση Όλγας, για να καταλάβω. Αγία Τριάδα παραλία. Α, συγγνώμη. Στη γέφυρα, δίπλα. Κατάλαβα. Σοφτ. Ναι. Εντάξει, δεν βλέπω. Πόσοι νοματέοι είστε εκεί. Καμία πέντε κομμάτι είμαστε. Άντρες μόνο. Μες ναι, μόνο άντρες. Μέσα στο καφενείο είστε τώρα και ακούτε Ραπτόπουλο. Τι θα κάτσουν στο σπίτι να γκρινιάζουν τις γυναίκες τους. Καλά κάνουν καλά και κάνεις. Στο καφενείο ναι. Με κοπανάτε τα τσιπουράκια, ε. Καμιά αρέγγια. Καλά, και τέτοια, ναι. Δεν μου λες τώρα. Ντοματίνια. Ντοματίνια, ναι. Κάνα μπουγιουρδί να πούμε εκεί. Μπακάλι και πιλότ και βίδα. Έτσι, μπράβο. Επίσης πάμε, κύριε Ραπτόπουλε. Κύριε. Αφού είστε το κοινό μου, ρε, τι θα είστε τώρα, δηλαδή. Κάνα γραβατάκια, θα πάρει το τηλέφωνο. Σωστό. Σωστό. Σ' αγαπάμε γιατί μιλάς έτσι όπως μιλάς. Σε ζηλεύω που είσαι εκεί τώρα μία και 42 για να μιλήσεις. Ναι, έτσι με έρχεται να πάρω το Κόρτομπα. Πάμε μετά από εκεί. Ναι, να πάρω το Κόρτομπα. Έλα εδώ πέρα. Έλα εδώ πέρα. Ρε τον άνθρωπο. Δεν μπορείς πάω ξύδες, είστε εσείς εκεί. Τι Αριανή, τι Ολυμπιαξίδες, όλοι μαζί είμαστε. Αυτά είναι. Ο καταστηματάρχης κοιτάει την ώρα. Ξέρεις τι, αυτή είναι η ώρα
που αρχίζει και μαζεύει ο καταστηματάρχης, σαν να σε λέει μαλάκα, σήκω φύγε να κλείσω το μαγαζί. 1:42. Άιντε, τον μπούλο. Κάνει κραν-κραν επίτηδες στις καρέκλες για να ακούγεται. Κραν-κραν επίτηδες. Είναι γνωστά αυτά το καταστηματάρχη. Βάζει τα μπουκάλια στο τελάρο. Κραν-κρουν-κραν-κρουν. Ναι. Αλλά τι με ρέφερε. Κάτω σπάσιμο, ρε φίλε, φύγετε 3 η ώρα. Φύγετε 3 η ώρα. Κάτω σπάσιμο αυτό τον κερατάκι πέρα 3 η ώρα. Κάτω σπάσιμο, ρε. Κάτω σπάσιμο. Άμα είναι Ολυμπιακός, 4 φύγε. Ζάχαρη, τώρα αυτή η εποχή είναι αγιατριάδα. Λίγο το παράθυρο ανοιχτό, φαίνονται τα φώτα της πόλης εκεί πέρα. Φλατς, φλουτς, φλατς, φλουτς η θάλασσα. Ήρεμα. Φλατς, φλουτς, 20 μέρες κάτι κουνούπια στούκα, σαν κατζολόπια. Τώρα σου λέω. Αυτοί απολαμβάνουν τη στιγμή τώρα. Όταν δίπλα. Μπουγιουρτία πάνω. Το ψωμί να πούμε το βουτάνε. Ναι, ναι. Μαλμποράκι. Δύο δάχτυλα, λάδι, σαλάτα και 3 κιλά ρίγανη. Οι μισοί βρίζουν τον Τσίπρα ή άλλοι τον άλλον. Πού είναι Τσίπρα! Μα κουφάρα, κομμουνιστή να πούμε. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι. Και. Μια χαρά παρέα. Γυναίκες δεν έχουν να κάνει μία την άλλη, ξέρω εγώ, ιστορίες. Τι ηλικίες τώρα, τι ηλικίες να ήταν. 55 και πάνω είστε, Εδώ είναι αυτό που είσαι, το καφενείο που είσαι. Χάθηκε. Πάει ο καφενές. Γιάννη, τι έγινε αυτό, τι έπαθε. Μα αυτό κλείσε ο καφένες. Έπεισε ο καφένες. Oh. Το μάτι θα ήταν γυαλισμένο σαν, σαν τον Ανέστη Βλάχο, ρε φίλε. Μόνος του. Έπεσε, του πέσε το τηλέφωνο από εκεί. Έχει την παρέα εκεί πέρα, εντάξει. Λέει. Αυτός αντί να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, πάει μηχανιώνα μετά. Όχι, να σου πει, δεν είναι μια χαρά. Αν μπερδευτεί στον δρόμο. Ποιο θα μπερδευτεί. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Χαίρετε, κύριο. Έλα, φίλε. Γεια σου, κύριο. Μητσούς από Αγιοθεράποντα. Αγιοθεράπης. Τι έγινε για αγιοθεραπείτη, τι έγινε. Μπομπα, τα μπομπα. Δικά σας, κύριε. Για να σας ακούσουμε. Γειτονιά, θεράπη λέει. Ναι, 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 με τη δέσμο εκεί. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν ακόμα γελάω με αυτό που ελέγχθη το μεσημέρι στον κύριο Κόκκινο το άντε πλήσου που του είπε ο ξεμακός. Τολμάς! Λοιπόν, ήταν ατάκα. Τολμάς! Λοιπόν, πάει αυτό. Δεύτερον, να πω και μια κακιούλα, γιατί θυμήθηκα τον θρυλικό Κορνίλιους Τόμσον σε ό,τι έχει να κάνει με τον τελικό της Κυριακής. Τιμή και δόξα λοιπόν στον Κορνίλιους Τόμσον. Κορνίλιους? Κορνίλιους Τόμσον. Τι μου λέει αυτό το όνομα, ρε. Ας είναι έτσι σαν γρίφος, ναι. Σαν ένιγμα. Κορνίλιους Τόμσον, κάτι μου λέει, ρε μάγκα αυτό. Κορνίλιους Τόμσον. Δεν θα πω περισσότερα, τιμή και δόξα σε αυτό το παικταρά. Το γίγαντα, ναι. Θα πατήσω Google να δω, ρε, αυτό το Κορνίλιο Τόμσον τώρα, ρε. Θα το πατήσω εγώ το Κορνίλιο. Θα πατήσω εγώ την Google τώρα. Ναι. Τρίτον, κύριε, θα ήθελα την άποψή σας. Για μένα, αλλάζουμε θέμα, έτσι. Ναι, ναι, πες. Για μένα, αυτά που έχει κάνει ο Ροναλντίνο στα γήπεδα, δεν τα έχει κάνει κανένας. Για σας, ποιος είναι κάτι ανάλογο. Ο Ρονάλντο το φαινόμενο για μένα είναι. Εγώ Ροναλντίνιο τη σειρά, μόνο λίγο. Γιατί ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Γιατί ήταν εκπληκτικό στου ανοιχτού χώρου, αλλά το ίδιο εκπληκτικό και στου κλειστού χώρου. Ένα παίκτη, δηλαδή ο Ρονάλντο τώρα, άμα βρει χώρο σε διέλυση. Ανοιχτό. Αν σε βρει ανοιχτό, σε διέλυση. Στον κλειστό το χώρο δεν τον μετράω τόσο πολύ. Ναι. Δεν έχει αυτό που λέμε. Κατάλαβε. Γι' αυτό. Για μένα. Ο Ροναλντίνο ήταν ζογκλέρ. Ο άνθρωπος ήταν πραγματικά εξωγήινος. Δεν θα μιλήσουμε για διάρκεια, για τα κομμεδιλίκια και για τα ρέστα. Ναι. Αυτά που έχει κάνει το Σέρτζιο Ράμος, δηλαδή τι είχε πάθει ο Σέρτζιο Ράμος, αυτό είναι απίστευτο. Ακόμα τον βλέπει στον ύπνο του και όχι σε όνειρο, σε εφιάλτη. Αυτό που είχε πει ο ποιητής, οραματίστηκα ένα όνειρο, αυτός οραματίζεται έναν εφιάλτη, τον Ροναλντίνο. Και μόνο γι' αυτό ο Πανάξιος. Κύριε. Αυτά εν ολίγης, χάρηκα και επανειδήν. Αγιοθεραπείτη. Λέγε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ραπ. Μάλιστα. Πολύ ωραία τα λες, είσαι ωραία παρέα. Καλή παρέα είμαστε. Θα σε κάνω μία ερώτηση. Ο Καρατζαφέρης πόσο χρόνο είναι? Ποιος από τους δυο? Ο μεγάλος είναι το 47, 70 ακριβώς. Ρε φίλε, μιλάτε για τον Τζίπρα και για τον Κούλη. Και ο Καρατζαφέρης, άμα τους βάλουμε όλους σε μια γραμμή, τους φάει στο κατοστάρι, θα τους φάει. Ναι, αλλά 70 χρονών είναι. Ναι, πιο πολύ ενέργεια έχει ο Καρατζαφέρης, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Και τι θέλω να πω, δηλαδή, δεν τον βλέπεις τον άλλο τη φάτσα του? Ποιον? Το Κούλι. Τον Κούλι και τον Τζίπρα. Δεν τους βλέπεις. Δεν κόβουν, δηλαδή, η Ελλάδα, οι Έλληνες, οι Θεσσαλονικοί που να λένε. Να κόψουνε τώρα, μάπα, δηλαδή. Ναι, δεν κόβεις μάπα, δεν τον βλέπεις. Πού πας? Έτσι, τελείως μπακάλικα, δεν τον βλέπεις. Δεν τον βλέπω, γιατί να μην τον βλέπω.
Αυτό λέμε. Βλέπω και τη φόβη γεννηματάκι με τα χίλια. Βλέπω μη. Φίλε, μη. Μη μιλά για φόβη. Βλέπω πολλού. Η φόβη τι ήταν, υπουργό εθνική άμυνα. Η φόβη ήταν μια καλό κορίτσι, κόρη του γεννηματά. Αν δεν ήταν κόρη του γεννηματά, εγώ νομίζω ότι. Στα αυτά στα. Στο ζαχαροπλαστείο Μίλτο θα δούμε. Στο ζαχαροπλαστείο Μίλτο καλά που λέει. Δεν την πάστα τη λίγη αυτή. Εγώ δεν την έπαιρνα. Τίποτα σκάλε, κάπου εκεί. Δεν την έπαιρνα. Δεν υπάρχει. Πολίτρια δεν την έπαιρνα εγώ. Με τίποτα. Τόσο και μια δεύτερη. Γραμματέα σε σχολείο οδηγό δεν την έπαιρνα. Δεν την έπαιρνα εγώ. Τη φόβη. Αν είχε 4 εκατομμύρια. Εγώ τώρα. Ναι, λέμε. Όχι εσύ, οποιοδήποτε. Ένα επιχειρηματία 4 εκατομμύρια. Τα πρώτα του λεφτά. Θα πήγαινε, θα αγόραζε ποτέ ομάδα, θα παίρνε ομάδα. Ανάλογα ρε φίλε, τα ψυχικά του, τα τις ψυχικές του ατέλειες. Ναι, γιατί... Δηλαδή αν εγώ είχα ας πούμε 10 εκατομμύρια, λέμε, ναι. 5, 8, δεν με ξέρει ο θυρωρός πολυκατοικίας μου, με ζώνουν τα βίδια, με πιάνει ο διάολος. Ναι, δεν ξέρω. Θέλω να γίνω γνωστός. Είναι δεδομένο. Τι του λείπει αυτούνου. Μάλιστα. Τι να του λείπει. Δόξα, του λείπει. Χρήμα έχει. Ασφάλεια έχει. Ασφάλεια. Το φιλάνε μην το κλέψουν. Εντάξει, ούτε ασφάλεια. Αναγνώριση θέλει. Αναγνώριση θέλει. Κατάλαβα. 100% άρα, νομίζω. Άρα τα άτομα που έχουν επιλέξουν ή που θα έρθουν σε μια ομάδα, ας πούμε, καλή ώρα σαν τον Άρη, σαν τον Ηρακλή, που τους εύχομαι ό,τι καλύτερο τους ανθρώπους που περιμένουν, γιατί τα βλέπω ένα. Τώρα αυτό είναι και άσχετο από μπάλα. Άμα έρθει στον Άρη, έχουν τον δαγκώσουν πολλά λεφτά. Δεν τον αφήνω εγώ να δαγκώσει κανέναν. Του δαγκώσουν και τα. Και το προστάτη θα το δαγκώσω. Ναι, το αφήνω εδώ εκεί πέρα, σκυλή θα είμαι απ' έξω. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί θέλουν να τα δίνουν κιόλα. Γιατί έτσι ανεβαίνουν μέσα του κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, βλέπουν και τέτοιο έργο αυτοί. Του φέρουν κουτσού εκεί, στραβού. Ναι. Έχει να πέσει εγώ... πράγμα. Ποιο θα είναι ο πρώτο τεχνικό διευθυντή. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι. Θα πεθάνει και τα σκουλίκια καμιά... που θα τον φάνε, θα έχουν 400 χολιστέ. Βλέπουν τώρα όλοι μπράβο να αλλάζουν ταυτότητα 22 χρονών να το κάνουν εκεί. Απλά λέω δεν μην περιμένει ο κόσμος κανέναν τύπου κάποιον ποιοτικό ρε παιδί μου σε αυτό. Άσε ρε τον κόσμο να ελπίζει. Δεν υπάρχει, η ελπίδα στον δεν κόσμο υπάρχει, είναι μεγάλη ιστορία. Δεν υπάρχει μεγάλο brand name σε αυτή τη δουλειά. Άκου να σου πω ρε ραπ, ξέρεις ποιο ήταν το τελευταίο κακό που βγήκε από τον ελληνικό το μύθο, πώς το λέγανε την άλλη την τύπησα. Για πες. Το κουτί της Πανδώρας, το τελευταίο κακό που βγήκε. Ξέρεις ποιο είναι. Δεν βλέπω το κουτί της Πανδώρας. Δεν. Όχι, το κουτί της Πανδώρας είναι ένας μύθος ρε, όχι την εκπομπή. Ναι, λάθος γράφει. Ναι, εντάξει, το τελευταίο κακό είναι η ελπίδα. Γιατί με την ελπίδα θα αγώνεσαι. Όχι ρε φίλε, προτιμώ να έχω μια ελπίδα η οποία είναι ουτοπική παρά να μην έχω ελπίδα. Αυτό το κάνουν οι θρησκείες ρε φίλε. Σου δίνουν μια ελπίδα ουτοπική και έχεις μια ελπίδα. Φαντάσου να μην έχεις ελπίδα. Εγώ που αρρώστησα ρε φίλε πριν 3 χρόνια. Δεν ήξερα τι είχα, τρομερό πράγμα. Δεν ήξερα πού να απευθυνθώ ρε φίλε. Φουμάθεος. Και ήταν ο άλλος εκεί, προσευχόταν και τα λοιπά. Λέω τι προσεύχεται, αφού ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Κατάλαβες τι γίνεται. Α, καλό πράγμα επειδή... είναι η ελπίδα. Το παραμύθι να πούμε. Επειδή είπες σε άφεως, παρόλο που είσαι άφεως, στην αρχή σε είχα παρεξηγήσει σε πάρα πολλά πράγματα, σε ακούω χρόνια. Και έχω ξαναπάρει σε σένα και έχουμε, μου την έχεις ξαναπεί και είχες και δίκιο κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, σου πω ένα πράγμα. Παρόλο που είσαι άθεος, καλά κάνεις και τα λες έτσι. Γιατί τσιγκλάς αυτός που είναι ένθεοι κατά κάποιο τρόπο. Όποιος διαφημίζει την πίστη του στο Θεό, κατά βάθος είναι σκατόψυχος. Στατιστικός. Αυτός που επιδεικνύει την πίστη του στο Θεό, καλύπτει σκατοψυχιά 100%. Έτσι λέω εγώ. Ναι, μιλούσα με ένα φίλο της προάλλες. Ναι. Είναι παιδί της εκκλησίας. Αυτός ατόφιος. Να τον φοβάς. Είναι αρσενικός. Αυτός είναι αρσενικός, θα σου πω. Ναι. Του λέω, εσύ που έπληξε την εκκλησία και τα λοιπά, που πήγε ξέρω, να χωθείς να γίνεις παπάς και τα λοιπά. Λέω, τι λέει, έφυγα. Λέω, γιατί έφυγες. Είχαν φέρει μια εικόνα, λέει, ήταν εκεί πέρα ο κόσμος. Άρχισε να κάνει δωρεές, στάματα στην εικόνα και τα λοιπά. Και ξαφνικά μαζεύτηκαν εκεί πέρα οι ντόπιοι εκεί πέρα, οι παπάδες και άλλοι. Οι ντόπιοι. Και θέλω να... Ναι. Οι ντόπιοι εκεί στην εκκλησία, ξέρεις πόσους λένε οι ενωρίτες αυτοί. Θέλανε μερτικό. Ναι, και θέλανε να κάνουν... Δεν πάρει αυτός ποσοστό. Βέβαια. Και λέω πως ήταν, λέει, σηκώθηκα και έφυγα, λέει, και δεν ξανασχολήθηκα. Άντε καλέ, ξύπνησε, πες. Κλείσε, τα λέμε. Για αυτό όμως δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει
για όλους υπάρχει κάτι. Ανωτέρα δύναμη κτλ. Δεν πάει να πει ότι επειδή αυτοί ήθελαν να οικονομήσουν, ας πούμε, κτλ. Να μην τον μπερδεύουμε το θέμα. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Πόρο. Καλημέρα. Πρώτο τελευταίο, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς τώρα. Κώστας Χαλάνδρια, εξής. Έλα ρε Χαλάνδρια 6. Πού σε ρε βρωμό. Έλα ρε φουλαράκι. Πού σε ρε κλαψιά. Μ' αρέσει αυτό, το έχω πει εγώ. Το γουστάω. Πού σε ρε ρε. Κάσε ρε κλαψιάρι, αυτό τα λέει μια χαρά. Πού σε μωρή ρε ένα κουμιώτη εσύ. Ένα κουμπιά τα Σιμακοπούλου. Λέγε. Όλα, πες τα όλα. Λοιπόν. Πρώτον, χαιρετίσματα στο Βασίλη. Φαντάζομαι εγώ και ο Βασίλη ήμασταν οι μόνοι δύο άνθρωποι που βλέπαμε το Wolfsburg Braunschweig σήμερα, έτσι. Το παιχνίδι που. Είδαμε τον κόλο του Βιερίνια. Που έχει γίνει πιο μεγάλος και από τους Ανουσάκης. Ο Βασίλης ξέρει και τις δηλώσεις του ημίχρονου στα αποδυτήρια, σε πληροφορώ σίγουρα. Και καταλήξαμε ότι άμα τον πάρει ο ΠΑΟΚ πίσω το Βιερίνια, θέλει κλωτσιές ο Σαββίδης. Μπαμπά! Μπαμπά! Λοιπόν, λέγε. Ο δεύτερος λόγος που πήρα είναι ότι εχθές άκουσα τον Αθηναίο, τον φίλο που πήρε τηλέφωνο, που κάνει το διδακτορικό του στην νομική. Ναι, τρομερός! Ναι. Πολύ καλός και για άλλη μία φορά εξέφρασε την απορία σου πώς είναι δυνατόν να σε ακούνε στην Αθήνα. Λοιπόν, εγώ. Πήρα να σου πω την προσωπική μου εμπειρία ότι υπάρχουν πολλοί. Αφού στο λιτόχωρο τελειώνει το σήμα, ρε φίλε. Ωραία, αυτό... το λέω, τον εξηγώ για το e-radio, ρε. E-radio, με λέει τι είναι αυτό. Πού να καταλάβει, βρε, του λέω. Λοιπόν, είναι το θέμα ότι υπάρχουν πολλοί που σε ακούνε, άσχετα αν δεν παίρνουν τηλέφωνο. Εγώ αυτό που κάνω προσωπικά είναι ότι κόβω κομμάτια τα best of των εκπομπών σου και τα δίνω σε μια ντουζίνα φίλους. Έχω φίλο αυτή τη στιγμή που σε ακούει στη Στοχόλμη. Έχω φίλο στο Μόναχο, έχω φίλο στο Βερολίνο και άλλους 5-6 φίλους που είναι εδώ στην Αθήνα. Γιατί, κακά τα ψέματα, πολύ καλά κάνει ο κομμουνιστής που ανεβάζει τις εκπομπές, αλλά δύσκολα κάποιος θα κάτσει να ακούσει όλη την εκπομπή. Ναι. Αντίθετα όμως, το να κάτσει να ακούσεις 3-4 στιγμές από την κάθε εκπομπή τα καλύτερα σημεία σου, εκεί είναι που άλλος θα κάτσει θα δείξει ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, αυτό που είπες τώρα για τη θρησκεία, εγώ ήδη το έχω δει στους 10 φίλους. Πριν 2 λεπτά που είπες. Σόπαρα, έτσι ταξιδεύει τον κόλπο. Έλα. Έτσι ταξιδεύει τον κόλπο. Κοίταξε, αυτό το κάνω εγώ προσωπικά στους φίλους μου, έτσι. Γιατί μαζεύω τα καλύτερα σου σημεία, αυτά που θεωρώ εγώ ότι μου αρέσουν και πιστεύω ότι θα αρέσουν και στην παρέα μου και τα στέλνω και έτσι γίνονται και οι υπόλοιποι κοινωνοί, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και όπως σου είπα, είναι προτιμότερο να στείλεις έτσι και να τα ακούσουν 5 άνθρωποι παρά να στείλεις ολόκληρη την εκπομπή που άλλες 2 ώρες πιο δύσκολο. Χρόνου, λόγω χρόνου δεν θα κάνεις. Σαν τα στιγμιότυπα στα μάτς. Κόβεις, ράβεις και τα λοιπά. Ναι. Ακριβώς. Editing. Αυτό ήθελα να σου πω. Θα τα ξαναπούμε. Να μιλήσει και ο τελευταίος. Ναι. Καληνυχτό. Να σε καλά. Καληνύχτα. Τώρα πάμε στο τελευταίο. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Με καταλάβατε. Πολύ χωρεστική φωνή αλλά δεν σε κατάλαβα. Έχω καιρό να σας πάρω τηλέφωνο. Είμαι ο παλιός σας ακόλουθος από εποχές Scan TV. Scan TV, έλα. Scan TV βεβαίως. Ναι. Από τότε που ο κύριος Πέρι σας περίμενε εκεί στη θύρα 2, θυμάμαι. Τι χρονιά να ήταν, 96-97. Σαν το Σπύρο Καλογύρου στη Στεφανία. Στεφανία, σ' αγαπάω. Δεν μπορώ χωρίς εσένα, Στεφανία. Θα κάνω κακό, Στεφανία. Μην μου λες ότι την αγαπάω, Στεφανία. Λέγε, Στεφάνη. Πολύ τράλατε κύριε Ραπτόπουλε. Είμαι ο Παπαρόφιλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο φίλος σας. Ο φίλος μου ο Πάπαρος, ναι. Ναι. Σας έχω ζητήσει επανειλημμένα να πείτε εκείνες ιστορίες. Είναι πολύ πρόστιχες ιστορίες. Αυτά που κάναμε στα νιάτα μας με τον Πάπαρο. Που μοιραζόσασταν πράγματα κύριε Ραπτόπουλε τότε. Ο Πάπαρος ήτανε... Λάτρης της πίσω πόρτας, όπως έχετε σημειώσει. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Σταμάτα, ρε. Backdoor. Παλιά άνθρωπε. Backdoor. Ο backdoor. Κύριε Ραπτόπουλε, σας είδα τις προάλλες στον δρόμο, σας χαιρέτησα και όλα σας βλέπω σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Είναι καλύτερα από ό,τι ήμουν 30 χρονών. Ναι. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Να πω, να δώσω λίγο, να μεταφέρω τον παλμό της πόλης, ότι στα Κολόμπαρα δεν κινείται τίποτα. Τώρα, ε! Και πριν την προσοχή ναι. Ακόμα, ναι, τίποτα, πέμπτη. Αφού στα Bachelor Party αυτοί ήρθαν να κάνουν εκπομπή εδώ, ρε. Πού είναι ο κύριος Σαββίδης, κύριε Ραπτόπουλε, να κάνει κάτι γι' αυτό? Και τι να κάνει, ρε φίλε? Να φέρει κοπέλες από εκεί. Αναφέρει κοπέλες, ε! Έμα, αφού είναι εδώ ο Παντοκράτορας της πόλης. Αλλά τελειώνουν τα ψωμάκια του σιγά σιγά, κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε αυτό? Γιατί εμείς πάμε κόντρα στο κατεστημένο, κύριε Ραπτόπουλε. Όποιος πάει κόντρα στο κατεστημένο θέλει να μπει ο ίδιος και να γίνει κατεστημένο. Δεν θέλουμε, κύριε Ραπτόπουλε, εναντίον όλων εμείς.
Η εξουσία είναι γλυκιά. Περιμένουμε το χρήμα ακόμα γλυκύτερο. Ναι. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης να στηρίξουν τον αγώνα μας κόντρα στο κατεστημένο. Έλα. Μα γιατί κύριε Ραπτόπουλε μου. Το κατεστημένο πάντα το γουστάρουμε όταν είμαστε μέσα και δεν το γουστάρουμε όταν είμαστε έξω. Τι να πω κύριε Ραπτόπουλε, τέλος πάντων. Δεν είδες τους παοξίδες με ένα γκολάκι ψηλό φσάιτ που την είδανε να πούμε χαλίβιδες. Γλυκιά είναι εξουσία. Γλυκιά είναι αδικία όταν αναδικείς τον άλλον. Γιατί ψηλό φσάιτ, για τον γκολ του Βελόνι εδώ και 10 χρόνια λέτε. Τώρα τον γκολ αυτό εδώ του τελικού έγινε ψηλό φσάιτ. Είναι δυνατόν. Το βάζω του. Σε 2 χρόνια θα μας πείτε ότι καλυπτόταν κιόλα. Όχι, όχι, όχι. Θα πω ότι... Κύριε Ραπτόπουλε, αχ κύριε Ραπτόπουλε. Μην έρθει κανένα Ουκρανό, κύριε Ραπτόπουλε. Να παρακαλάνε εκεί στον όμιλό σας. Γιατί να άσχημα θα πάνε. Μια χαρά θα είναι. Άσχημα θα πάνε. Περιμένει ο κύριος Ντίμης, κύριε Ραπτόπουλε. Ο κύριος Ντίμης έχει ραδιόφωνο και εφημερίδα και πρωτοσέλιδα τον πάω, κύριε. Ο κύριος Ντίμης. Και ξέρεις ο κύριος Ντίμης. Ο κύριος Ντίμης πληρώνει κίτρινα. Κίτρινος είναι ασπρόμαυρα πρωτοσέλιδα. Πληρώνει κίτρινο σε ασπρόμαυρα. Οπότε άσε το παραμύθι με τον όμιλο το δικό μας. Εντάξει. 33-33-33. Άσε τώρα το παραμύθι. Δεν σα ήξαμε τον όμιλο, να του χρόνου με τον Ηρακλή να κερδίσετε. Θα έχουμε τέρμπι μακεδονικό Ηρακλή του χρόνου. Και αναμεταδότη ο κόκκινο. Κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Και άμα έρθει εκεί ο Ολλανδό. Ε, κόκκινε! Το μακεδονικό υποστηρίζει! Το αφεντικό σου! Κόκκινε! Δωπίσου, τωπίσου, τωπίσου! Κόλο μακεδονικό! 1-0 στο 40! Ο Βουτσέφσκι το σέντερο φάρ! Με σκόρερ το πιτσόκο! Ντροπή σα, ντροπή σα! Σα καληνυχτώ! Να σε καλά! Στο καλό να πα. Πού θα μπαίνει τη μεταλλική φωνή ο κόκκινο, στον κόλ του Μακεδονικού ή στο Ηρακλή? Στα θεωρία, φίλε του Μακεδονικού. Στο Μακεδονικού, στα θεωρία. Γραμματή. Ένα ο Ηρακλή. Ού δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι. Ολλανδός από δίπλα. Θέλω να το ζήσω αυτό, ρε φίλε. Να έρχονται και από το Μακεδονία TV οι ρεπόρτερ, οι γυναίκες στο κύριο Κόκκινο. Ξέρω εγώ, Γρηγόρη, πες μας για το μάτσα, να σας πω εγώ τώρα. Ε, κοπέλα μου. Περίμενε μισό λεπτό. Θα ζήσουμε μεγάλες εποχές. Καλή συνέχεια, Μιγιάννη Κυρκίδη. Φτάνει. Θα ζήσουμε στιγμές ωραίες. Τα λέμε, να είστε καλά. Γεια χαρά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πατουλίδου, Σιμόπουλος, Ζέρβας, Μπουντούρη, Αρβανιτίδης, Πασχαλέρη και 100 ακόμα προσωπικότητες που κυριαρχούν στο χώρο τους και συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζονται και μιλούν για το δικό τους success story στο νέο περιοδικό της πόλης. Identity Θεσσαλονίκη, το μόνο περιοδικό με ταυτότητα. Σύντομα στα περίπτερα. Μου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρυσοπληρώνεις delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Α, παπά, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. 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 Είσαι στην κορυφή.